συντρόφισσες και σύντροφοι, να σας καλησπερίσω από τη μεριά μας. Να πω εισαγωγικά ότι επειδή έχουμε αρκετά προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση και στο διαδίκτυο, εάν κάποιος από εμάς χαθεί ή δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, αν πέσουμε, θα γίνει προσπάθεια να επαναλήφουμε. Αυτό ισχύει κυρίως για όσους από εμάς είμαστε στην Αθήνα που έχουμε τα χοντρά προβλήματα, και άρα να περάσουμε σε κάποια πράγματα σχέση με τη συζήτησή μας. Είναι γεγονός ότι από τις αρχές του 2022 διαβάσαμε σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο μια σειρά από αφιερώματα για τα 20 χρόνια στο ευρώ. Από τη δική τους τη μεριά είχαν να κάνουν απολογισμό για να μετρήσουν κέρδη και απώλειες για τον ελληνικό καπιταλισμό, για το ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Προφανώς κριτήριά τους ήταν η ανάπτυξη προς όφελος του κεφαλαίου, η κερδοφορία των επιχειρήσεων, η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και μια σειρά αντίστοιχων κριτηρίων. Εμείς σήμερα επιλέγουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από τη μεριά της αριστεράς. Έχουμε να δούμε και εμείς μετά από 20 χρόνια στο ευρώ τις συνέπειες και τις αλλαγές του ελληνικού καπιταλισμού. Έχουμε σίγουρα να συζητήσουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της κρίσης, της λιτότητας, του ρατσισμού και του μιλιταρισμού. Να μιλήσουμε για την αναγκαία ρήξη, τον αντικαπιταλισμό και την αριστερά. Έχουμε μαζί μας το Στάθη Κουβελάκη και τον Χρήστο Λάσκο, γνωστοί σύντροφοι που δεν χρειάζονται ούτως ή άλλως ιδιαίτερες συστάσεις από τη δικιά μας τη μεριά. Και από τη μεριά του Art Project θα μιλήσει ο σύντροφος Αντώνης Ντεμανέλος. Για να ξεκινήσουμε, θα δώσω το λόγο στον σύντροφο το Στάθη, που θα κάνει και το πρώτο άνοιγμα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορούν να στέλνονται ερωτήσεις ή και σχόλια και στο κανάλι του Art Project στο YouTube και στο Facebook, αλλά και στην πλατφόρμα εδώ στο GoToMeeting. Να συστήσω σε όσες και όσους δεν έχουν πρόθεση να μιλήσουν. Εάν θέλουν, καλύτερο θα ήταν να παρακολουθούν είτε από το YouTube είτε από το Facebook, για να μην υπερφορτωθεί η πλατφόρμα και έχουμε προβλήματα. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στο Στάθη. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Να διευκρινίσω ότι είμαι με φυσικούς όρους μακριά από σας. Σας μιλάω από το Παρίσι, αλλά εννοείται βεβαίως ότι νοερά είμαι κοντά σας. Και ευχαριστώ πολύ βεβαίως τις συντρόφισσες και τους συντρόφους του Air Project, με τους οποίους με συνδέουν πολλά και εδώ και πολύ καιρό, για την πρόσκληση, συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση και για τη διοργάνωση βεβαίως αυτής της συζήτησης. Δεν είδα και από την πλευρά εξάλλου της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς να οργανώνονται και τόσα πολλά πράγματα για τα 20 χρόνια στο ευρώ, σε αντίθεση με τους απολογισμούς που έγιναν από την αντίπερα όχθη, όπως μόλις ανέφερε η Σοφία. Θέλω να πω μερικά, πιστεύω, πολύ απλά στα μάτια μου τουλάχιστον πράγματα, τα οποία αναφέρονται καταρχήν στη συγκυρία της περίοδου 2010-2015. Δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθεί κανείς σε αυτά, για να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνεται το θέμα του ευρώ στην Ελλάδα συγκεκριμένα, που προφανώς δεν είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. στη Γαλλία όπου βρίσκομαι. Και δεύτερον, για λόγους επιπλέον προσωπικούς. Δεν θα έχει διαφύγει βεβαίως της προσοχής κανενός από όσους παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση, ότι και οι τρεις συμμετέχοντες ανήκαν στον ίδιο πολιτικό χώρο εκείνη την περίοδο, κατήχαν θέσεις υπεύθυνες, σε ό,τι με αφορά μάλιστα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Και κατά συνέπεια, αυτή η πιο προσωπική διάθεση δεν είναι δυνατόν να
φύγει. Θα παρακαλούσα τους όσους παρακολουθούν από την πλατφόρμα να κλείσουν τα μικρόφωνά τους, αν γίνεται, γιατί είναι πολύ αποσταθεροποιητικό για τον ομιλητή. Λοιπόν, θα αρχίσω με μία σύντομη ιστορική αναδρομή, προσπαθώντας να μην επαναλάβω πράγματα που είναι γνωστά, μάλλον για τους περισσότερους. Θα μιλήσω, αν θέλετε, και λίγο πιο προσωπικά σε αυτά τα θέματα, γιατί είμαι και Έλληνας της Διασποράς, είχα ταυτόχρονα μία έντονη εμπλοκή εκείνη την περίοδο στα ελληνικά πράγματα. Αυτό, αν θέλετε, ήταν ένα πλεονέκτημα από πολλές απόψεις, γιατί έβλεπα πώς μας βλέπουν. Ήταν για μένα κάτι πιο απτό, αν θέλετε, από όσους συντρόφους και γενικά ευρύτερα από τον κόσμο, ας πούμε, που κινητοποιήθηκε στην Ελλάδα και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή εκείνο το χρονικό διάστημα. Μπορώ να επανέλθω, αν θέλετε, και σε αυτό από πιο κατοπινότερα στη συζήτηση. Λοιπόν, θα έλεγα ότι όταν ξεσπάει με τη μορφή που ξέσπασε η κρίση στην Ελλάδα, δηλαδή με το γεγονός ότι η Ελλάδα βρέθηκε αποκλεισμένη από τις αγορές και άρα είχε ως λύσεις είτε να κάνει εκείνη τη στιγμή στάση πληρωμών, είτε να προσφύγει σε μία λύση του τύπου αυτής στην οποία προσέφυγε τελικά, η οποία, το θυμίζω αυτό, σχεδιάστηκε εκείνη τη στιγμή, έτσι, εν θερμό, ad hoc, αν θέλετε, διαδικασίες τύπου μνημόνια, δεν προβλέπονταν, δεν προβλέπεταν καθόλου από τις συνθήκες τις ευρωπαϊκές, έτσι. Γι' αυτό, εξάλλου, επειδή ήταν η πρώτη φορά που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προχώρησαν σε δανεισμό σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έβαλαν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στο παιχνίδι, το οποίο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει βέβαια μια εξαιρετικά πλούσια εμπειρία αυτών των πραγμάτων. Το μοντέλο το οποίο ακολουθήθηκε στην Ελλάδα ήταν εξάλλου κατευθείαν εμπνευσμένο από τις συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που εφαρμόστηκαν, θυμίζω έτσι, σε όσες χώρες αντιμετώπισαν κρίση χρέους από τη δεκαετία του 80 και μετά. Εμφανίστηκε η γνωστή θεραπεία σοκ με τις γνωστές όψεις, αν θέλετε, που επέβαλαν τα μνημόνια. Ως τέτοιο δεν είχε καμία πρωτοτυπία, έτσι. Σας λέω έτσι χαρακτηριστικά, δηλαδή, ότι από ό,τι μου είπε κατοπινότερα ο Χάινερ Φλάσπεκ, ο οποίος ήταν σύμβουλος του Όσκαρ Λαφοντέν, όταν ο Λαφοντέν ήταν υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, αλλά όπως ξέρετε διαφοροποιήθηκε μετά από την γερμανική σοσιαλδημοκρατία και είχε μια πολύ μαχητική και κριτική στάση κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Τα ίδια τα κείμενα, δηλαδή, των μνημονίων ήταν σε πολλά σημεία κατευθείαν cut and paste, έτσι, αντιγραφή και συγγραφή αντιστοίχων προγραμμάτων του ΔΝΤ σε διάφορες χώρες. Και αυτό το έλεγε ο ίδιος, γιατί είχε υπεύθυνη θέση σε οργανισμό του ΟΗΕ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, η μόνη πρωτοτυπία που έγινε σε ό,τι αφορά το μνημόνιο ήταν βέβαια το πόσο δραστικά ήταν αυτά τα μέτρα στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, βέβαια, που υπέστη αυτού του τύπου, θα λέγαμε, την αντιμετώπιση. Θα θυμόσαστε βεβαίως τις απειλές που δέχτηκε πριν η Ιρλανδία από τον Τρισέ, το πρόγραμμα που ακολουθήθηκε στην Κύπρο, με μια διαφορετική μορφή, βέβαια, πιο light στην Ισπανία, γιατί ήταν απλά μια βοήθεια που δόθηκε στις ισπανικές τράπεζες, και ένα αντίστοιχο μνημόνιο, αλλά πολύ ελαφρύτερο, στην Πορτογαλία. Λοιπόν, η Ελλάδα ήταν οπωσδήποτε η πιο προχωρημένη εκδοχή τέτοιων μνημονίων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί μνημόνιο τέτοιας έκτασης εφαρμόστηκε μόνο στην Ελλάδα και γιατί τα αποτελέσματα που προκάλεσε αυτό το μνημόνιο, που ήταν απόλυτα αναμενόμενα, πήραν τέτοια έκταση μόνο στην Ελλάδα. Εάν κοιτάξετε, δηλαδή, τώρα τα διεθνή στοιχεία, έτσι, 12 πόσα χρόνια μετά σχεδόν, από το πρώτο τουλάχιστον μνημόνιο, άμα συγκρίνεται Ελλάδα με Πορτογαλία, για παράδειγμα, Ισπανία, Ιρλανδία, έτσι, οι χώρες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με, ας το πούμε, συγκρίσιμο τουλάχιστον πρόβλημα κρίσης χρέους και δανεισμού, θα δείτε ότι η θέση της Ελλάδας είναι κατά πολύ υποδέστερη, έτσι. Δηλαδή, η ζημιά που έγινε σε όλα τα επίπεδα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν θέλω να δώσω αυτή τη στιγμή μια έτσι απάντηση
ολοκληρωμένη, δεν έχω και το χρόνο εξάλλου, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το παραμερίσουμε, έτσι, αυτό. Γιατί αυτού του τύπου η επιτήρηση, η κηδεμονία επιβλήθηκε με αυτούς τους όρους στην Ελλάδα και γιατί πήγε τόσο μακριά ταυτόχρονα. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στα δικά μας. Όταν γίνεται μέσα σε όλη αυτή τη συγκυρία, εμένα προσωπικά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το πόσο εντελώς απροετοίμαστη ήταν η αριστερά σε όλες τις εκδοχές απέναντι σε αυτό που συνέβαινε. Έτσι. Χαρακτηριστική π.χ. η περίπτωση του ΚΚΕ. Έτσι. Θα περίμενε κανείς ότι το ΚΚΕ με μια στάση ως γνωστόν έντονα απορριπτική και εχθρική ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θεωρούσε τα όσα συνέβαιναν ως μια εξαιρετική ευκαιρία παρέμβασης, έτσι, μέσα στα όσα γίνονταν, ενδυνάμωσης δικής του τους ρόλους, του δικαίωσης των θέσεων που είχε για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάληψης, σε βάση περιπτώσει, πολιτικών πρωτοβουλειών. Θυμίζω επίσης, γιατί και αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές, ότι το ΚΚΕ μέσα στην αριστερά τότε ήταν σε θέση ισχύως. Και εκλογικά, έτσι, υπερτερούσε σαφώς του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο οργανωτικά και σε θέσεις σε συγκεκριμένους κοινωνικούς χώρους και όλα αυτά. Αντίθετα, αυτό που είδαμε είναι ότι η πρώτη αντίδραση του ΚΚΕ απέναντι στην συγκυρία ήταν να ρίξει την μπάλα ούτε καν στην κερκίδα, έξω από το γήπεδο κατευθείαν, προτάσσοντας τους γνωστούς στόχους ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει αν προηγουμένως δεν έχουμε ξεκόψει από τον καπιταλισμό, άμα δεν έχουμε εργατική εξουσία, υπό την καθοδήγηση βεβαίως του κόμματος της εργατικής τάξης και ούτω καθεξής, και κατά συνέπεια και επομένως θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα, να αποχωρήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ και από πολλά άλλα πράγματα τα οποία μας δένουν. Δεύτερο σημείο βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, τότε. Εκεί το πρόβλημα αποδείχθηκε βαθύτερο αλλά και πιο πολύπλοκο ταυτόχρονα. Βαθύτερο γιατί πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πρώτη φάση δεν πήρε καν στα σοβαρά τα ίδια τα βασικά δεδομένα της οικονομικής κρίσης. Έτσι. Δηλαδή ακόμα ηχούν στα αυτιά μου τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα για το δράκο της οικονομίας, αν θυμόσαστε. Έτσι. Δηλαδή ότι όλα αυτά ήταν περίπου ένα πρόσχημα, ρε παιδί μου. Είναι ότι εντάξει τώρα τα κάναν έτσι, είναι αυτοί οι δικοί τους χειρισμοί και δεν υπήρχε, πιστεύω, αίσθηση πραγματικά σοβαρότητας της κρίσης, της κατάστασης και κατά συνέπεια βεβαίως του τι ερχότανε. Πιο σύνθετο βέβαια το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί υπήρχαν έντονες διαφωνίες που φάνηκαν και αναπτύχθηκαν μάλιστα γιατί δεν ήταν στατικά τα πράγματα βέβαια στη διάρκεια αυτών των χρόνων, στο εσωτερικό του, σε όλα τα επίπεδα, έτσι, δηλαδή και κυρίως ως προς το κρίσιμο σημείο που ήταν τις στάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη θέση της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς δεν θέλω τώρα να επεκταθώ πολύ. Πιστεύω ότι βρισκόταν σε μια θέση ανωδική, στην αρχή τουλάχιστον αυτής της περίοδου, αλλά και πάλι ήταν μια ευκαιρία την οποία δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει. Πιστεύω και πάλι με μια λογική, αν θέλετε, προτάσσοντας περισσότερο μακροπρόθεσμους στόχους και μην παίρνοντας τα σοβαρά την ανάγκη παρέμβασης άμεσα στην συγκυρία έτσι όπως διαμορφωνότανε. Ποιο ήταν το βασικό εμπόδιο τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αν θέλετε, για να το πω και με λίγο έτσι πιο αφηρημένο τρόπο, ένα επιστημολογικό εμπόδιο, όπως θα έλεγε και ο μαρξιστής φιλόσοφος Λουί Αλτουσέρ, δηλαδή κάτι το οποίο μας εμποδίζει, αν θέλετε, να έχουμε μια γνωστική, ουσιαστική γνωστική σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει μπροστά μας, κάτι το οποίο μας εμποδίζει να δούμε με μια έννοια την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό ήταν ιδεολογικού χαρακτήρα και αφορούσε αυτό το όλο πλέγμα που λέγαμε ο αριστερός ευρωπαϊσμός, που ήταν ο προσανατολισμός της πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ και της πλειοψηφίας της βασικής συνιστώσας τότε του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του συνασπισμού. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ρίζες, αν θέλετε, σε ένα κομμάτι της ελληνικής αριστεράς. Την χάνει να είναι μάλιστα το κομμάτι από το οποίο προέρχομαι και ο ίδιος, δηλαδή του ΚΚΕ εσωτερικού. Οπότε θα μπορούσα να μιλήσω για πολύ καιρό γι' αυτό, αλλά δεν θα το κάνω. Θα πω απλά περί τίνος πρόκειται. Έτσι, ο αριστερός ευρωπαϊσμός είναι η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά βάση ως σχέδιο υπέρβασης των κρατών εθνών κάτι το θετικό, αλλά βεβαίως δεν κινείται όπως θα έπρεπε να κινείται, γιατί κυριαρχείται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις οποίες όμως μπορούμε να αντιπαλέψουμε από τα μέσα, αλλάζοντας τους συσχετισμούς μέσα στην ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν, αυτό ήταν το νήμα, αν θέλετε, όλου αυτού του λόγου. Άρα η δυσκολία, αν θέλετε, εδώ που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλη αυτή την περίοδο, είναι ότι από τη μία πλευρά είχε να αντιμετωπίσει μία κατάσταση μιας εξαιρετικά βίαιης επιβολής ενός μηχανισμού που ήταν απολύτως σαφές ότι δεν άφηνε περιθώρια για πολλούς συμβιβασμούς. Το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας όλου αυτού του πλαισίου είδαμε πολύ καθαρά ότι έχει σχεδιαστεί με έναν τρόπο ώστε να μην επιτρέπει ακριβώς αυτούς τους συμβιβασμούς. Δηλαδή, αν θέλετε, για να το πω διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συμπίκνωση ενός ταξικού συσχετισμού, για να πάρουμε τον ορισμό του Πουλατζά για το αστικό κράτος. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό απομονωθεί από κάθε ιδέα λαϊκής πίεσης, δεν υπόκειται έστω και σε αυτές τις περιορισμένες και έμεσες μορφές ελέγχου που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι το ίδιο το νόημα, γι' αυτό υπάρχει δηλαδή έτσι, για να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει αυτές τις ταξικές πολιτικές και ένα συγκεκριμένο συσχετισμό δύναμη ανάμεσα στους καπιταλισμούς των κρατών μελών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους επιβάλλει λοιπόν προφυλάσσοντάς τους από τα εμπόδια, τις αντιστάσεις, τους συσχετισμούς δύναμης που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν σε ένα ενδεχόμενο εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, όταν ο Γιουνκέρ μετά τις εκλογές του 2015 είπε την γνωστή ρίση «Δεν υπάρχει δημοκρατική επιλογή ενάντια στις ευρωπαϊκές συνθήκες», είπε κάτι το οποίο ακούγεται απολύτως σκανδαλώδες στα δικά μας αυτιά, αλλά το οποίο είναι απολύτως λογικό για οποιονδήποτε έχει περιορισμένη έστω γνώση του τρόπου με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, λειτουργούν και νομιμοποιούνται οι ίδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Δεν υπάρχει πρόβλημα δημοκρατικής νομιμοποίησης για αυτούς, γιατί αυτοί οι θεσμοί είναι κατά βάση διακρατικοί, αυτές οι συνθήκες είναι διακρατικές, συνδέουν μεταξύ τους κυβερνήσεις που είναι εκλεγμένες, άρα δημοκρατικά καθεστώτα, που πλην όμως έχουν συμφωνήσει απέναντι σε ένα πλαίσιο το οποίο αποτελεί ένα άτυπο αλλά ουσιαστικότατο υπερσύνταγμα με μηχανισμούς βασικούς, έτσι, και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρώτα απ' όλα στην πρώτη σειρά, οι οποίοι ξεφεύγουν ακριβώς από τους γνωστούς μηχανισμούς της αντιπροσώπευσης και της διαίρεσης των εξουσιών που υπάρχουν στο επίπεδο του εθνικού κράτους. Ηγεμονικός μηχανισμός λοιπόν μέσα σε αυτή την κρίση ήταν κάτι το οποίο με μία έννοια το ξέρανε από πριν μόνο όσοι έχουν σκύψει από πιο κοντά στη λειτουργία αυτών των εξαιρετικά διαφανών θεσμών, αλλά τότε φάνηκε ανοιχτά, αν θέλετε, ότι ο ηγεμονικός μηχανισμός εκεί μέσα δεν είναι βεβαίως το εντελώς ασήμαντο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος θυμάται άραγε, έτσι, ποιος ήταν μάλιστα πρόεδρος ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκείνη τη στιγμή, ούτε καν, αν θέλετε, στην Κομισιόν, παρά τον ρόλο περισσότερο portparole, αν θέλετε, για το θεατίνε που έπαιζε ο Γιουνκέρ. Βασικός μηχανισμός εκεί μέσα ήταν βεβαίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ο βασικός μηχανισμός επιβολής και των συγκεκριμένων μέτρων και κατόπιν τη διεξόδου από την κρίση, όταν είχε πλέον λυθεί το θέμα της Ελλάδας με την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, ήταν ο εκάστοτε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Τρισέ είναι που απείλησε την Ιρλανδία ότι θα της κόψει την χρηματοδότηση αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις. Ο Ντράγκη είναι αυτός ο οποίος έκοψε το βασικό μοχλό χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών λίγες μέρες μόλις μετά την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αρχές Φλεβάρι του 2015. Ο ίδιος Ντράγκη είναι που έκανε τη γνωστή δήλωση «Whatever it takes», η οποία θεωρείται ότι έσωσε το ευρώ το καλοκαίρι του 2015. Η Λαγκάρντ είναι κατόπιν, η οποία ανακοίνωσε ή πήγε ένα βήμα παραπέρα, αν θέλετε, στην πολιτική της ονομαζόμενης νομισματικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα έχουμε τον ηγεμονικό ρόλο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος αναδείχθηκε σε όλη αυτή την συγκυρία. Αυτή είναι που αποφάσισε σε κατάσταση εξαίρεσης και εννοείται βεβαίως ότι με αυτόν τον μηχανισμό έπρεπε κανείς να σχεδιάσει πώς θα τον αντιμετωπίσει, ξέροντας ότι η αντίδραση θα προερχόταν από εκεί, όπως και προήλθε πραγματικά.
Αντί λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά τι σημαίνει αυτό το, τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, ένα ευρύ φάσμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα στην αριστερά, και όχι μόνο στην Ελλάδα, θα έλεγα μάλιστα ακόμα περισσότερο σε επίπεδο ευρωπαϊκής αριστεράς, με εξαιρέσεις, λίγες όμως εξαιρέσεις πραγματικά, αυτό που ακούγαμε είναι ότι τα νομίσματα δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, ότι και μάλιστα αυτά ακούγονταν, επενδύονταν συχνά με μια εξαιρετικά αριστερή ενίοτε επαναστατική φρασιολογία. Νομίζω ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι τότε που είχε επεξεργαστεί το φοβερό σύνθημα «Εδώ η δραχμή, πατάτες, γιαχνή». Ακούγαμε συντρόφισσες και συντρόφους να μας εξηγούν ότι τι σημασία έχουν τα νομίσματα, αφού τον Οκτώβριο του 17, πριν και μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, το ρούβλι δεν ήταν νόμισμα, βρε παιδιά, ας πούμε. Άρα τι μου λέτε τώρα, ας πούμε, σημασία έχει η ταξικότητα, το πολιτικό, το πώς θα τις εφαρμόσουμε κτλ. Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά βεβαίως για όποιον είχε στοιχειώδη γνώση του τι θα συνέβαινε, ήταν απολύτως σαφές ότι εφόσον είχε τεθεί ως όριο ότι δεν πρόκειται να έρθουμε σε ρήξη με το ενιαίο νόμισμα, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία μας κρατάει κυριολεκτικά και μας έχει στο χέρι της μέσω του νομισματικού εργαλείου, ήταν αναπόφευκτο ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο το εγχείρημα ρήξης με τα μνημόνια και τις πολιτικές που επέβαλαν δεν μπορούσε παρά να οδηγηθεί στη συνθηκολόγηση, όπως και τελικά οδηγήθηκε, και ήταν απολύτως σαφές ότι όντως εγώ είμαι αντίθετος, αν θέλετε, με τις, ακόμα και με τη λέξη, αν θέλετε, προδοσία, έτσι, του Τσίπρα. Βεβαίως ανταποκρίνεται σε κάτι που το οποίο φαίνεται ως σωστό, έτσι, δηλαδή ότι όταν έχεις εκλεγεί για να κάνεις το α και κάνεις ακριβώς το αντίθετό του, αντικειμενικά, εντός εισαγωγικών, το πράγμα αυτό συνιστά προδοσία. Πριν όμως, όταν ο Αλέξης Τσίπρας λέει «δεν είχα άλλη επιλογή», είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πάρουμε στο σοβαρά. Δηλαδή, εντός του πλαισίου στο οποίο κινείται ο Αλέξης Τσίπρας και βεβαίως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ανάγκη να το προσωποποιήσουμε υπέρμετρα αυτό το πράγμα, όντως δεν είχαν άλλη επιλογή. Και σημειωτέων, εγώ πιστεύω ότι αρχικά τουλάχιστον, ή ως ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο, ο Τσίπρας και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν ως στόχο να υπογράψουν ένα τρίτο μνημόνιο και κάναν όλες αυτές τις μανούβρες για να μας φέρουν εκεί που μας φέρανε. Ο πραγματικός του στόχος δεν ήταν βεβαίως, έτσι, η ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών, η ρήξη κτλ. Αυτό ήταν κάτι, μια επιλογή η οποία είχε αποκλείστηκε κατά τη γνώμη μου πολύ σύντομα το καλοκαίρι του 12, θα έλεγα, αμέσως μετά τις εκλογές. Στόχος ήταν αυτό που έλεγε ο Δαγασάκης. Ο Δαγασάκης εξάλλου ήταν αυτός που επεξεργάστηκε την πραγματική γραμμή. Έτσι τότε. Ήταν δηλαδή ο έντιμος συμβιβασμός. Πίστευαν δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, εφόσον έχουμε εκλεγεί, είμαστε η νόμιμη κυβέρνηση, κάναμε αυτό, θα τα βρούμε κάπου στη μέση, ας πούμε, με αυτούς και θα αποφύγουμε ένα νέο μνημόνιο, αλλά βεβαίως εννοείται ότι δεν θα υλοποιήσουμε αυτά τα οποία είπαμε ότι θα υλοποιήσουμε, τουλάχιστον ασφαλώς όχι στο σύνολό τους και ασφαλώς όχι στις εχμές οι οποίες πήγαιναν, ήταν οι πιο προχωρημένες. Άρα το ευρώ ήταν το κομβικό σημείο γύρω από το οποίο η όλη αυτή η στρατηγική του αριστερού ευρωπαϊσμού ήταν σαφές από την αρχή ότι θα σκόνταυτε και που όντως σκόνταψε. Τώρα το ερώτημα, δεν θέλω να είμαι, πόσο χρόνο έχω ακόμα, αν μπορεί κάποιος να μου πει. Είσαι περίπου στα 20 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, άρα κατευθύνομαι προς το κλείσιμο. Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι γιατί η άλλη άποψη, η άποψη δηλαδή της ρήξης με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα, δεν δημιούργησε δυναμική. Λοιπόν, είναι σύνθετη η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα που ασφαλώς με έχει απασχολήσει, όπως είμαι σίγουρος και ότι έχει απασχολήσει και πάρα πολύ κόσμο που έζησε τότε τα πράγματα. Θα έλεγα με δύο λόγια το εξής. Οπωσδήποτε για όσες και όσους από εμάς είμαστε εντός του ΣΥΡΙΖΑ, μας μπλόκαρε το γεγονός ότι όταν είσαι εσωτερική αντιπολίτευση κατά κάποιο τρόπο σε έναν οργανισμό, έχεις κάποια όρια τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα ξεπεράσεις. Πολύ περισσότερο δε όταν κινείσαι σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είχε στο στόχαστο πραγματικά την εσωτερική συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ
και είχε στο στόχαστρο ακριβώς όσους διαφωνούσαν από τα αριστερά με τις επιλογές της ηγεσίας του. Και βεβαίως φρόντιζε να προβάλλει τις απόψεις τους στον βαθμό που τις επρόβαλε με έναν τελείως διεστραβλωμένο τρόπο, με σκοπό να προκαλείται φόβος, τρόμος, πανικός κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, πιστεύω, μέρος της εξήγησης, όπως βεβαίως και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η όλη αυτή κουβέντα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο οι ίδιες οι διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, δηλαδή, έχασαν την πολιτική τους ουσία πολύ σύντομα μετά τις εκλογές του 2012, πως ο ΣΥΡΙΖΑ ο ίδιος άρχισε να αλλοιώνεται, να αλλάζεται, πως οι αποφάσεις παίρνονταν όχι στα όργανα, όχι κατόπιν συζήτησης, αλλά με έναν εξαιρετικά διαφανή τρόπο, πως έγινε ένα όλο και πιο προσωποκεντρικό κόμμα με μια μικρή ομάδα γύρω από τον ηγέτη. Όλα αυτά τα πράγματα είναι, πιστεύω, γνωστά. Δεν εξαντλούν όμως την απάντηση, έτσι. Δηλαδή, πιστεύω ότι και από τη δική μας, αν θέλετε, τότε πλευρά, την πλευρά όλων όσων διαφωνήσαμε και μάλιστα από την αρχή με αυτή την λογική, υποτιμήσαμε το βάρος που έχει η ιδεολογική ηγεμονία του ευρωπαϊσμού γενικότερα και όχι του αριστερού. Ο αριστερός ευρωπαϊσμός είναι απλά η υποτελής εντός της αριστεράς εκδοχή αυτής της ιδεολογίας μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ιδεολογική ηγεμονία που δεν είναι βέβαια κάτι μόνο έτσι εξαιρετικά αφηρημένο που στέκεται σε επίπεδο λόγων, ιδεών κτλ. Παραμονή, η ένταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε βάθος δεκαετιών έχει δημιουργήσει υλικούς όρους συνένεσης, ιδιαίτερα σε ορισμένα στρώματα της κοινωνίας που είναι αρκετά, που είναι ευρύτερα έτσι, δηλαδή ξεκινούν από κατηγορίες επιχειρηματιών αλλά και αγροτών και κατηγορίες βεβαίως των μεσαίων στρωμάτων, της διανόησης ειδικά που παίζεται ένα ιδεολογικό παιχνίδι, όπως επίσης υποτιμήθηκε το γεγονός ότι ισχυρό σημείο αυτής της ηγεμονίας του ευρωπαϊσμού είναι το γεγονός ότι εμφανίζεται ως κάτι το προοδευτικό. Πιστεύω για την ακρίβεια ότι είναι το μοναδικό πεδίο στο οποίο η αστική ιδεολογία σήμερα μπορεί να εμφανίζεται ως κάτι το προοδευτικό, ότι έχει να προτείνει κάτι δηλαδή που εκφράζει μια ιδέα, αν θέλετε, καθολικότητας, μια ιδέα πρόοδου. Η ιδέα ότι η Ευρώπη είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει, παιδί μου, τα στενά όρια του καθενός από τα εθνικά κράτη, δημιουργεί κάτι το οποίο είναι ευρύτερο, ανοίγει ορίζοντες, ότι εντάξει, όλα αυτά γίνονται ίσως με έναν τρόπο με τον οποίο ο οποίος είναι συζητήσιμος, με τον οποίο μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις και διαφωνίες κτλ. Αλλά ο οποίος, σε βάση περιπτώσει, παιδί μου, είναι κάτι το οποίο είναι... Μας πάει προς τα εμπρός. Αυτό είναι κάτι στο οποίο η αριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη, δεν έχει καταφέρει να απαντήσει. Και είναι ένας από τους βασικούς λόγους της κρίσης στην οποία βρίσκεται σήμερα. Βρίσκεται σήμερα γιατί παραμένει βέβαια εγκλωβισμένη στα όρια του μέσα σε αυτόν τον ευρωπαϊσμό και σε εκδοχές που θα έλεγα ότι είναι μάλιστα όλο και λιγότερο αριστερές, και όλο περισσότερο πλησιάζουν, αν θέλετε, προς το κέντρο, θα λέγαμε. Και επίσης φαίνεται όλο και πιο έντονα η αδυναμία της να εκφράσει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο απέναντι σε αυτή την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και το ευρώ βεβαίως εντάσσεται μέσα σε αυτήν. Και θα κλείσω λέγοντας το εξής. Δεν είχα και χρόνο να θα επανέλθω ίσως αργότερα στη συζήτηση για να δείξω κατά πόσο έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα με τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. Θα κλείσω με την εξής παρατήρηση. Πιστεύω, αν θέλετε, ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το τελευταίο χρονικό διάστημα, και όχι μόνο βέβαια, η μοναδική περιοχή στον κόσμο από την οποία έχουν έρθει θετικά μηνύματα για την αριστερά και από την αριστερά, είναι η Λατινική Αμερική. Όχι μόνο επειδή έγιναν μεγάλα κοινωνικά κινήματα, με τελευταίο και πιο σημαντικό ίσως αυτό της Χιλής, λαϊκούς ξεσηκωμούς είχαμε και αλλού το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εκεί όμως βλέπουμε ότι παίρνει και μια πολιτική αποκρυστάλλωση, έτσι, ακόμα και σε χώρες που πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι υπήρχε ένα αντιδραστικό ρεύμα που θα τα σάρωνε όλα, είδαμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ότι αντίρροπες κινήσεις εμφανίστηκαν και στην Αργεντινή και στο Περού, και βεβαίως στη Χιλή, που είναι το πιο προχωρημένο παράδειγμα, και στο Ονδούρας και αλλού.
Πιστεύω ότι ένα τεράστιο πλεονέκτημα που έχει δομικά η λατινική αριστερά, η αριστερά της Λατινικής Αμερικής διαχρονικά, είναι ακριβώς την ιδέα ότι υπερασπίζεται ταυτόχρονα πολύ έντονα, έτσι, σε κάθε χώρα μια αντιυμπεριαλιστική εκδοχή εθνικής ανεξαρτησίας, απέναντι βεβαίως έτσι στην κυριαρχία του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, και ταυτόχρονα υπάρχει πολύ έντονα η συνείδηση της Λατινικής Αμερικής σαν κάτι το κοινό, αυτό από την εποχή του Μπολιβάρ βεβαίως, έτσι, και την ιδέα της Patria Grande, και όπως εκφράστηκε σε κομβικές σημείες, έτσι, των λαϊκών κινημάτων και των επαναστατικών διαδικασιών στη Λατινική Αμερική. Και βασικό ρόλο βέβαια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιξε η Κούβα σε αυτό, η Βενεζουέλα κατόπιν, αλλά και γενικότερα, δηλαδή, υπάρχει μία διεθνιστική λογική στη Λατινική Αμερική που δεν είναι αφηρημένη, έτσι, δεν είναι αυτό το αφηρημένο του αριστερού ευρωπαϊμπούσμου που μας λέει ότι αν δεν μπορεί να γίνει κάτι ταυτόχρονα παντού σε όλη την Ευρώπη, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτε και όλα τα υπόλοιπα είναι εθνικισμός, εθνική αναδίπλωση και όλα αυτά τα κακά πράγματα τα οποία κουβαλάει μαζί τους κάθε ιδέα ρήξης με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όχι, εκεί υπάρχει πραγματικά ένα εναλλακτικό σχέδιο. Σε ορισμένες συγκυρίες είδαμε ότι ένα τέτοιο εναλλακτικό σχέδιο μπορούσε να πάρει και κάποια μια πιο απτή μορφή, και είναι κάτι το οποίο πιστεύω παίζει αποφασιστική σημασία στο παιχνίδι, στον αγώνα για την ηγεμονία που οι λαϊκές δυνάμεις, οι κοινωνικοί αγώνες, οι εργατικοί αγώνες και η αριστερά βεβαίως καλούνται να δώσουν σε όλες αυτές τις χώρες. Και σταματώ εδώ. Ωραία, ευχαριστούμε τον Στάθη. Μας έκανε μια περιγραφή και για το ρόλο της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και για την επιθετικότητα των μνημονίων, αλλά και για τη στάση της αριστεράς την περίοδο εκείνη, το πώς η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, επηρεασμένη συνολικότερα από τον ευρωπαϊσμό και τη στάση κράτησε εκείνη την περίοδο, έκλεισε μια σύντομη αναφορά στη Λατινική Αμερική. Θα δώσω το λόγο στον σύντροφο τον Χρήστο τον Λάσκο για να συνεχίσει με το δικό του άνοιγμα. Χρήστο, δεν έχεις ανοίξει το μικρόφωνο. Λοιπόν, ευχαριστώ, λέω, ξανά για την πρόσκληση. Ήδη η πρώτη εισήγηση έχει κάνει ενδιαφέρουσα την συνάντηση. Καλή χρονιά να έχουμε και να φύγει χλαπάτσα κυρίως, έτσι ώστε να μπορούμε να βρισκόμαστε με φυσικό τρόπο και να μπορούμε να περπατάμε και στους δρόμους με φυσικό τρόπο, γιατί χωρίς αυτό και αν συνεχίσει πολύ το άλλο, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, όσο και αν οι συζητήσεις είναι ενδιαφέρουσες. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντας δύο-τρεις παρατηρήσεις. Η μία είναι δηλώσεις του Γιούγκερ που έγιναν το 15-16 κάπου εκεί, ο οποίος με έναν πολύ απλό ποσοτικό αριθμητικό τρόπο εξήγησε πόσο υπαρξιακό θέμα για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο είναι το ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, λέγοντας το πάρα πολύ απλό, ότι οποιοδήποτε εθνικός κρατικός σχηματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μόνος του δεν είναι τίποτα. Και στα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη λιγότερο τίποτα, αν τα πράγματα συνεχίσουν ως έχουν. Από την άποψη της οικονομικής ισχύως, από την άποψη δημογραφικής ισχύως και ούτω καθεξής. Το έθεσε λοιπόν με όρους επιβίωσης κυριολεκτικά. Είναι επιβιωτικό λοιπόν για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο το συγκεκριμένο project. Και να κάνω εγώ εδώ την υποσημείωση για όλο το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Δηλαδή και για το δικό μας, το οποίο θα μπορούσε σε συγκεκριμένες συνθήκες πριν από μερικά χρόνια, λέγεται, να επιλέξει έναν άλλο δρόμο το ίδιο. Την στιγμή που κατέρεε το μέχρι τότε πορεία του. Το δεύτερο είναι ένα εντυπωσιακό κειμενάκι που έγραψε τελευταία ο Βαρουφάκης, ο οποίος είναι μανιακός εξοδούχος πλέον. Δηλαδή θεωρεί και με μια σειρά από στοιχεία που παραθέτει σε ό,τι αφορά την πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απάντησης στις ασύμετρες απειλές
οικονομικές, κοινωνικές και άλλες, από την κακή πλευρά κοινωνικές, έτσι ο Βαρουφάκης μιλάει, που είχαν τις πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες, που είχαν οικονομίες οι οποίες δεν μπήκαν στο νόμισμα. Αναφέρεται στη Τσεχία, στην Πολωνία, δίνει μια σειρά από στοιχεία που αποδεικνύουν ότι και η σύγκλησή τους με πολλούς όρους και σε πολλά επίπεδα επιτεύχθηκε πολύ καλύτερα από ότι για χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης, οι οποίες απέκλειναν στην πορεία των 20 χρόνων για τα οποία συζητάμε. Αφού έκανα αυτές τις δύο παρατηρήσεις, θα θυμίσω ότι ο Βαρουφάκης κάποια στιγμή εκεί κοντά στο 11, δεν θυμάμαι πότε, όταν ρωτήθηκε σε σχέση με μια πιθανότητα εξόδου από το ευρώ, ισχυρίστηκε ότι αυτό θα μας μεταφέρει στην νεολιθική εποχή. Λέγαμε προηγουμένως, όταν ήμασταν μόνοι μας, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι τόσο φοβερό. Δεν ήταν άσχημα τροφοσυλλέκτες σε σχέση με τους σημερινούς σκλάβους. Αλλά τέλος πάντων είναι φανερή η αρνητική προσημείωση που κάνει. Θα ήταν μια καταστροφή. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν με μυθιστικά επιχειρήματα, πρέπει να πω, και θα ήταν ενδιαφέρον να συζητηθεί μαζί του κάποτε, μετατοπίζεται σαν κάτι να άλλαξε δηλαδή σε ό,τι αφορά τα πράγματα τότε και τώρα. Ισχυρίζομαι ότι στο σκληρό πυρήνα των συγκροτήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Είμαστε μάλλον στα ίδια. Άρα, κεντρικό ζήτημα για το κεφάλαιο. Κεντρικό θέμα η επιλογή του ίδιου του νομίσματος από μέρους του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Γιατί? Γιατί σε συνδυασμό με την ύπαρξη της πανίσχυρης ανεξάρτητης αρχής, την οποία αναφέρθηκε προηγούμενα ο Στάθης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συνδέεται άμεσα με το νόμισμα, από ένα σημείο και ύστερα, δίνεται η δυνατότητα να στηθεί αυτός ο θεσμικός ρολομανδίας, ο οποίος απαγορεύει κυριολεκτικά όμως διαροπάλου οποιαδήποτε πιθανότητα αναδιανομής υπέρ της εργασίας, μετατόπισης του παραδείγματος άσκηση οικονομικής πολιτικής σε μια άλλη κατεύθυνση. Ακόμη και στα πιο απλά πράγματα λοιπόν δημιουργεί τεράστια αδυναμία για τις κατώτερες τάξεις. Και νομίζω ότι σε αυτό βρίσκεται η επιλογή, όπως και έγινε και με την πράξη της ενιαίας, την ενιαία πράξη του 1986 και τα λοιπά, γιατί υπάρχει μια αλυσίδα ολόκληρη που μας φέρνει σε αυτό. Θέλω να πω ότι το σχέδιο το ευρωπαϊκό είναι ένα σχέδιο ταξικά συγκροτημένο εξ αρχής και στις καλές τους στιγμές ούτε αυτοί στους οποίους αναφέρθηκε πάλι ο Στάθης προηγούμενα, οι αριστεροί ευρωπαϊστές δηλαδή, είχαν αντίρρηση επί της ουσίας. Είναι ένα σχέδιο λοιπόν των κυρίαρχων, το οποίο συμπιέζει την εργασία από πάντων. Στερεοποιεί και επιδεινώνει το συσχετισμό σε βάρος της. Γιατί την ίδια στιγμή που ισχύουν αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, την ευρωπαϊκή, υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι πραγματικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει κράτος που να αντιστοιχεί σε αυτό. Και αν δεν έχεις κράτος το οποίο να αντιστοιχεί σε αυτό, τότε είσαι αξιόπιστος σε αυτά που επιχειρείς να κάνεις, και θα πω μερικά από αυτά στη συνέχεια, στο διεθνές οικονομικό πεδίο, μόνο όταν έχεις φτιάξει με τέτοιον τρόπο την αρχιτεκτονική σου, ώστε να είναι βέβαιο για όλους ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι αναμφισβήτητος. Δεν μπορεί να χτυπηθεί με τίποτα. Είναι πιο εύκολο να γίνει σοσιαλιστική επανάσταση παρά η πτώση του νεοφιλελευθερισμού σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο. Ειδικά οι στόχοι της εγκαθίδρυσης του ευρώ, όπως διακηρύχθηκαν από μέρους των εισηγητών του, σε ένα πολύ πιο μίνιμουμ πια επίπεδο, αλλά πάρα πολύ ελκυστικό για ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου, που έδειχνε προς την κατεύθυνση μιας καλής ενοποίησης, ήταν ότι το ευρώ θα έφερνε μια ενίσχυση των ροών μεταξύ των χωρών, μια σύγκληση στο βιωτικό επίπεδο, υπιότερες κρίσεις, γενικώς εκρήξεις σε διάφορα επίπεδα οικονομικά, σταθερότητα των τιμών, σύγκληση παραγωγικότητων. Αυτά είναι τα πέντε στοιχεία δηλαδή με τα οποία εισήχθη το ευρώ ως ιδέα και υποστηρίχθηκε η
η θετικότητά του. Την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχει και το μεγάλο σχέδιο, όπου το ευρώ θα μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο μέρος, ένα μεγάλο ποσοστό του αποθεματικού χρήματος, του χρήματος, του διεθνούς χρήματος, τέλος πάντων. Δεδομένων όλων αυτών, η σύγκληση λοιπόν, αν μπορούσε να επιτευχθεί, ό,τι και αν σήμαινε αυτό το πράγμα, μπορούσε να επιτευχθεί μόνο στο μέτρο που ο ταξικός σχετισμός επέτρεπε διαρκώς συμπίεση της εργατικής τάξης, των κατακτήσεών της, του βιωτικού της επίπεδου και ούτω καθεξής. Παρόλο που οι πολύ mainstream, τα πολύ mainstream economics, ας το πω έτσι, αμφισβητούν την ιδέα, και μάλιστα πολύ έντονα τις τελευταίες δεκαετίες, ότι η συμπίεση των μισθών, η γνωστή συμπίεση του εργατικού κόστους κτλ. Δημιουργεί όρους καλής ανταγωνιστικότητας. Είναι το περίφημο παράδοξο του Κάλτορ, το οποίο έχει αποδείξει, έχει ονοματίσει μάλλον, τεράστιο αριθμό οικονομετρικών μελετών που δείχνουν ότι δεν ισχύει καθόλου το συγκεκριμένο. Δεν είναι οι πιο επιτυχημένες δηλαδή ανταγωνιστικά οικονομίες αυτές που έχουν χαμηλούς μισθούς. Παρ' όλα αυτά όμως, η συμπίεση είναι όρος συγκρότησης και στόχος συγκρότησης εξ αρχής του συγκεκριμένου οικοδομήματος. Για να μην μακρηγορήσω σε σχέση με αυτό, είπε και ο Στάθης, θα πει και φαντάζομαι κάποια πράγματα στη συνέχεια και ο Αντώνης, να πω απλώς ότι τα πράγματα δεν άλλαξαν μετά την κρίση. Αν έχουμε κάποια αλλαγή, είναι ακόμη εντονότερα, τα χαρακτηριστικά γίνονται ακόμη εντονότερα, εντείνονται πολύ περισσότερο. Ούτε ο ESM, ούτε η ποσοτική χαλάρωση, ούτε ο SSM, ούτε το Ταμείο Ανάκαμψης ισχυρίζομαι συνιστούν μια πραγματική αλλαγή, έστω οριακή. Το λέω ειδικά για το τελευταίο, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα για το Ταμείο Ανάκαμψης, ότι να επιτέλους αμοιβαιοποίηση κτλ. Άρα ευρωπαϊκά πράγματα, καλά ευρωπαϊκά πράγματα, νομίζω ότι δεν είναι έτσι ούτε στο συμβολικό, και μάλιστα αν συγκρίνουμε και ποσοτικά ακόμη το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις ΗΠΑ, ας πούμε, σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένες ροές χρήματος, είναι αστεία πράγματα, είναι πολύ πολύ μικρά δηλαδή τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν αποτελούν καμία τομή, θέλω να πω. Σταματάω όμως εδώ. Για να περάσω σε ένα δεύτερο κεφάλαιο, που είναι η πορεία της Ελλάδας στα 20 αυτά χρόνια, ή μάλλον στα 30 αυτά χρόνια, γιατί έχουμε και ένα στάδιο προετοιμασίας για την είσοδο στο ευρώ. Υπάρχει ένα αφήγημα ισχυρό στο πλαίσιο της ελληνικής αριστεράς, εξίσου ισχυρό με αυτό στο οποίο αναφέρθηκε προηγούμενος ο Στάθης. Να πω εδώ παρενθετικά βέβαια, πολύ μικρή παρένθεση, που ίσως αξίζει να συζητηθεί κάποια φορά. Στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ανήκαμε όλοι, σε διαφορετικό, όχι εσείς στη δύο μαζί, εγώ στην άλλη πλευρά τέλος πάντων, δεν αποτυπώνει την κατάσταση, την πραγματική κατάσταση των συγκρούσεων και των αντιπαλωτήτων στο εσωτερικό του κόμματος αυτή η διάκριση. Και το λέω, έχει πολιτική σημασία απολογιστική. Ισχυρίζομαι ότι ένα σημαντικό τμήμα της πλειοψηφίας θα μπορούσε να δει δυνατότητες συνεργασίας με τη μειοψηφία και να γίνει πλειοψηφία όλο μαζί. Δεν έγιναν αυτά τα πράγματα για μια σειρά από λόγους που αξίζει να συζητηθούν, ισχυρίζομαι, και δεν ήταν ο ευρωπαϊσμός αυτό που το εμπόδισε. Ήταν άλλα πράγματα που ήταν πολύ πιο εύκολο να υπερβαθούν. Σταματάω όμως αυτό, γιατί είναι μια συζήτηση από μόνη της η συγκεκριμένη. Λέω λοιπόν ότι ένα αφήγημα εξίσου ισχυρό με στην ελληνική αριστερά είναι ότι η Ελλάδα είναι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, ψωριάρικο εμβόλιες. Είναι ψωροκόστενα και σχεδόν πάντοτε ήταν ψωροκόστενα. Και όταν έδειξε ότι κάτι πήγε να κάνει και διαμορφώθηκε και ένα ολόκληρο αφήγημα από μέρους των κυρίαρχων σε σχέση με αυτό που πήγαινε να κάνει τότε, ήταν fake εντελώς. Δεν έπαιζε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν αυτό που έλεγε ποτέ. Και επειδή αυτό συνδέεται ακριβώς με την περίοδο της προετοιμασίας για το ευρώ και μέχρι την κρίση, το αφήγημα στο οποίο αναφέρομαι, το mainstream, και η αντίρρηση από μέρους ενός κομματιού της ελληνικής αριστεράς,
Εγώ θέλω να πω ότι δεν το πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι ο ελληνικός καπιταλισμός, κάνοντας την επιλογή που έκανε, την εποχή που την έκανε, ήθελε να ισχυροποιηθεί, ήθελε να διαμορφώσει όρους καλύτερης κερδοφορίας στο εσωτερικό και μεγαλύτερης δυνατότητας να κερδίσει και από τις εξωτερικές του σχέσεις. Και σε ένα σημαντικό βαθμό τα κατάφερε αυτά τα πράγματα. Να ξεκινήσω λέγοντας το εξής στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Ο νεοφιλελευθερισμός στην Ελλάδα στη δεκαετία του 90 είναι ένα απίστευτο success story θεσμικά. Απίστευτο, κυριολεκτικά. Δηλαδή μέσα σε ελάχιστα χρόνια οι νεοφιλελεύθερες κατακτήσεις στην Ελλάδα είναι σχεδόν χωρίς η χειρή του Πινοσέτας. Για να κάνω μια υπερβολή τώρα, αλλά θα έλεγα ότι δεν ξέρω άλλο. Ή ανατολικές, κάποιες ανατολικές χώρες μετά την κατάρρευση θα μπορούσαν να συγκριθούν. Στις ιδιωτικοποίησεις είναι πρώτη από την περίοδο του Σιμίτη. Έτσι, σε ό,τι αφορά την ευληγησία στην αγορά εργασίας, σε ό,τι αφορά κομβικότατα ζητήματα, αυτού που λέμε πυρήνας του νεοφιλελευθερισμού, η Ελλάδα είναι πρωτοφορία. Απολύτως. Το λέω, έχει μια σημασία να υποθεί, γιατί συχνά από την άλλη πλευρά, από τη δεξιά πλευρά, λέγεται ότι αυτό που μας έφερε στο μη περαιτέρω του 2008-2009 ήταν ότι δεν είχαν ολοκληρωθεί οι μεταρρυθμίσεις. Δεν είχαν γίνει οι μεταρρυθμίσεις, είχαν εμποδιστεί οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό που λένε αυτοί οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν είχε γίνει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Και να θυμόμαστε όλοι, γιατί το ξεχνάμε με τις δεν το συζητάμε πολύ μάλλον, δεν το λέμε πολύ. Μετά τη μεγάλη καταστροφή της δεκαετίας της τελευταίας, είναι ότι μιλούσαμε για 9 των 700 ευρώ αρκετά πριν από την κρίση στην Ελλάδα. Μιλούσαμε για τη μεγαλύτερη εργασιακή ζούγκλα, από τις μεγαλύτερες εργασιακές ζούγκλες στην Ευρώπη, πολύ πριν από την κρίση στην Ελλάδα. Άρα έχουμε μια επιτυχία του ελληνικού αστισμού αναμφισβήτητη πολύ πριν από την κρίση στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το λέμε διαρκώς, γιατί αλλιώς θα αφήνουμε το Στάθη Καλύβα στον Καταστροφές και Θρίαμβοι από το Sky να λέει πόσο σπουδαία ήταν η περίοδος του εξυγχρονισμού και να αφήνει ανεξήγητο το γεγονός ότι αυτή η σπουδαία περίοδος κατέληξε και που κατέληξε. Θέλω να πω ένα εντελώς αντιφατικό αφήγημα από μέρους των mainstream, εντελώς. Πολύ καλά τα κάναμε, με το Σιμίτη κατεξοχήν πρώτον από όλους και μετά καταρρεύσαμε. Για κάποιο λόγο. Και ο Μητσοτάκης είπε μάλιστα ότι τα μνημόνια τα έφερε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή μιλάμε ότι οι τύποι είναι νικητές, κυρίαρχοι, μας έχουν τσακίσει και είναι και σε παράκληση ταυτόχρονα. Λέω λοιπόν να το κρατήσουμε αυτό. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια του νεοφιλελευθερισμού εκείνη την περίοδο και επίσης σε ό,τι αφορά την οικονομική της πορεία επιτυγχάνει αποτελέσματα ταυτόχρονα. Δηλαδή, η κερδοφορία είναι από τις ψηλότερες στην Ευρώπη. Η παραγωγικότητα είναι εξαιρετική. Η ρυθμή ανάπτυξης είναι μοναδική. Έχει καταφέρει μια διανομή εισοδήματος αρνητική, περαιτέρω αρνητική για τους εργαζόμενους, άρα μια αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης που ήταν στόχος ούτως ή άλλως και συνδέεται με αυτό που είπα πρώτο με την κερδοφορία. Και έχουμε και εξελίξεις, κλαδικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, οι οποίες επίσης όντως διαμορφώνουν μια συνθήκη εξυγχρονισμού, ας το πω έτσι. Δεν είναι λοιπόν ότι η είσοδος στο ευρώ έκανε την ελληνική οικονομία ουραγό, την έφερε στην καταστροφή ή όλα αυτά τα πράγματα. Να πω και ένα ακόμη στοιχείο το οποίο νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον. Οι επενδύσεις εκείνη την περίοδο είναι σε υψηλότατο βαθμό. Δηλαδή η αύξησή τους, ας πούμε, το 1995 με 2006 είναι 100% στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία είναι μόλις 20%. Έχουμε λοιπόν τέτοιου τύπου αποτελέσματα και πρέπει να λέγεται αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς βγάζουμε μια στρεβλή εικόνα ότι ήταν σχεδόν καταδικασμένη η Ελλάδα να πάθει αυτό που έπαθε μετά το 2010. Και εγώ λέω ότι όχι. Ότι υπάρχει κάτι πολιτικό σε αυτό, κάτι πολύ πολιτικό, που δεν συνδέεται με την οικονομική της συγκρότησης και δημιουργεί νομοτελειακά όρους απόλυτης καταστροφής. Και θα επανέλθω σε αυτό. Με ένα στοιχείο τελευταίο.
Πολύ συχνά λέγεται και συνεχίζει να λέγεται και συνεχίζει να λέγεται, η Ελλάδα είναι μια οικονομία υπηρεσιών, η Ελλάδα είναι μια οικονομία υπηρεσιών, έγινε περισσότερο μια οικονομία υπηρεσιών και να τι έπαθε. Όλες οι αναπτυγμένες οικονομίες είναι περισσότερο υπηρεσιών από την Ελλάδα. Δεν είναι αυτός ένας δείκτης δηλαδή, ο οποίος στα σοβαρά μπορεί να υποστηρίξει κάποιος, αν δεν κάνει μια πολύ πολύ εμπεριστατωμένη επιμέρους ανάλυση του ποιες υπηρεσίες, γιατί και πώς και τι, ότι αυτό δείχνει υπανάπτυξη. Δεν δείχνει. Είναι λάθος, πώς το λέω. Και μια σειρά από επίκληση τέτοιων δικτών είναι προβληματική. Δεν μας δίνει την εικόνα μέσα από την οποία φτάσαμε σε αυτά που φτάσαμε. Έχουμε λοιπόν πολύ νέο φιλελευθερισμό, έναν καπιταλισμό που αναπτύσσεται, έναν καπιταλισμό ο οποίος στην ευρύτερη βαλκανική ενδοχώρα και στη Τουρκία και σε αραβικές κτλ. Απατάει το πόδι του και το πατάει ισχυρά και καταραίει αυτός. Αυτός ο καπιταλισμός είναι που καταραίει όταν έρχονται τα πράγματα. Και πώς καταραίει, προσέξτε λίγο τώρα που έχει μεγάλη σημασία. Το 2008 κανένας δεν περίμενε ότι η Ελλάδα είναι αυτή που θα πάθει τη ζημιά. Και ο λόγος ήταν σοβαρός, αναλυτικά, από άποψη ανάλυσης. Γιατί η Ελλάδα είχε δύο χαρακτηριστικά, τα οποία της επέτρεπαν να θεωρείται θωρακισμένη, όπως λέγανε εκείνη την εποχή. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Είχε μικρό ιδιωτικό χρέος, σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες, και είχε και λίγα τοξικά. Δηλαδή οι τράπεζές της δεν προλάβανε να παίξουν σε subprimes ή στα αντίστοιχα subprimes οπουδήποτε. Που αυτά ήταν στο πίνα, ας πούμε, του συγκεκριμένου επεισοδίου του 2007-2008. Lehman Brothers. Ωραία. Η Ελλάδα δεν είχε τέτοια χαρακτηριστικά λοιπόν. Άρα λέγανε οκ. Okay. Ωραία. Τώρα φτάνουμε λοιπόν στο ερώτημα. Γιατί κατέρευσε αυτό το πράγμα. Γιατί έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Ξαναθέτω λοιπόν το μείζον ερώτημα που έδειξε προηγουμένως και ο Στάθης. Τι έγιναν αυτά. Μπορούμε να το απαντήσουμε. Ολοκληρωμένα όχι ακόμη. Έχει διαστάσεις οι οποίες θα περάσει χρόνος. Όπως και για την κρίση του 29 δεκαετίες κάνανε για να ολοκληρώσουν την ανάλυση τους τι συνέβη. Λοιπόν, πάντως κατά τη γνώμη μου η κατάρρευση δεν οφείλεται στην αδυναμία του ελληνικού καπιταλισμού. Δεν είναι αυτό που τον οδήγησε σε κατάρρευση. Γιατί να θυμηθούμε ότι σε προηγούμενες εποχές είχαμε φτάσει σε καταρρεύσεις από χρηματιστικά επεισόδια εννοώ, από άμεσες αιτίες τέτοιες, χωρών όπως η Σουηδία για παράδειγμα στις αρχές δεκαετίας του 90, που κατέρευσε ο τραπεζικός τομέας, η Νότια Κορέα το 1998, πράγματα πολύ ισχυρότερα από εμάς. Οι καπιταλισμοί υφίστανται κρίσεις και καταρρεύσεις κατά καιρούς. Δεν είναι απαραίτητο να είναι αδύναμη. Όχι ότι η Ελλάδα είναι κανένα super duper υπεριαλιστικό κράτος το οποίο και τα λοιπά, έτσι, μην βγει κανένα λάθος συμπέρασμα. Προσπαθώ την αντίθετη πλευρά να περιορίσω σε ό,τι αφορά την εξηγή της δυναμική ή αυτό που εμφανίζει ως εξηγητική δυναμική. Τι συνέβη κατά τη γνώμη μου, δίνοντας δύο ας πούμε οδηγητικές αρχές για να το σκεφτούμε. Το πρώτο είναι ότι στην Ελλάδα η ελληνική άρχουσα τάξη θεώρησε μαγική, μαγική πραγματικά τη δυνατότητά της να ισοπεδώσει το σύμπαν στο κοινωνικό επίπεδο. Και άρα από αυτή την άποψη ήταν η χρυσή της ευκαιρία και η επιλογή, και αυτό συνδέθηκε πέρα από το γεγονός ότι εντάξει υπάρχει και ένα στοιχείο για να θυμηθώ το κουβελάκι προηγούμενα γνωστικής, πώς το λένε αυτό, τέλος πάντων, γνωστικής αδυναμίας, δεν θα μου έρθει η σωστή λέξη. Επιστημονικό εμπόδιο. Είναι το επιστημονικό εμπόδιο. Λοιπόν, όντως τους ξέφευγαν και πράγματα. Μην φανταστούμε τώρα ότι το είχαν. Δεν το είχαν. Πολλά τους ξέφευγαν. Αλλά ήταν ως μεγάλη ευκαιρία αυτή την υπόθεση. Πιο μεγάλη από πολλούς άλλους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα έδωσε μια τεράστια δυνατότητα να μετατοπιστεί το αίτιο της κρίσης στα κράτη. Να υποθεί δηλαδή ότι για την κατάρρευση άμεσο αίτιο δεν ευθύνονταν ο τραπεζικός τομέας, δεν ευθύνονταν το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν ευθύνονταν η καπιταλιστική κολοσσία, ας πούμε, και οι τρόποι με τους οποίους τα too big to fail, τα οποία φέραν τα πράγματα εκεί που τα φέραν, αλλά φέραν τα κράτη. Και η Ελλάδα έδωσε τεράστια δυνατότητα
στο παγκόσμιο κεφάλαιο κυριολεκτικά, να υποθεί να ο του αίτιος. Ο αίτιος είναι το κράτος. Και η ελληνική κυβέρνηση και οι ελληνικές ελίτ κάναν ό,τι μπορούσαν να δώσουν αυτό το, τη συγκατάθεσή τους σε αυτού του τύπου τις ερμηνείες. Εγώ πιστεύω ότι τα δύο αυτά, η πιο εκμεταλλευτική τάξη, η καπιταλιστική τάξη Ευρώπης, το λέω πολλές φορές και το πιστεύω, από τη μια πλευρά ας πούμε, και από την άλλη, η ευκαιρία μετατόπισης, αλλαγής της ατζέντας, σε μια περίοδο που βρίζανε τους τραπεζίτες και τους dealers και τους golden boys, ακόμη και οι πιο δεξιοί ας πούμε, που υπήρχαν, και η Βασίλισσα Ελισάβετ τους έλεγε τι κάνετε ρε σούργελα εδώ πέρα, εκείνη την περίοδο το να πει στα κράτη φταίνε. Έχουμε λοιπόν μια δημοσιονομική κρίση του κράτους και από εδώ ξεκινάνε όλα, ήταν καταπληκτική ευκαιρία. Και δεν την άφησα να πάει χαμένη. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω είναι, μαζί και με άλλα που μπορεί να μου διαφεύγουν, είναι στο κέντρο της εξήγησης του γιατί η Ελλάδα έπαθε αυτό που έπαθε τη συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί δηλαδή έφτασε εκεί που έφτασε. Όχι τα άλλα που λέγονται συνήθως. Και αν θυμηθούμε λίγο το τι... το πώς ήρθαν τα πράγματα, λίγα πράγματα, έτσι. Κάτι πάμε να πέσουμε στο Τιτανικό. Την ίδια στιγμή που χρειαζόσουν να χρηματοδότηση, ας πούμε, να πουλήσει ομόλογά σου, εσύ έλεγες από μόνος ότι καταστρέφουμε. Κάτι θεματοποιήσεις οι οποίες οδηγούσαν τα πράγματα στο Θεό. Να πω εδώ, Στάθη, ότι όταν είπε ο Αλέξης Τσίπρας τα περί Δράκου, αυτό που είχε... δεν επρόκειται τόσο πολύ, επειδή ήμουν αρκετά κοντά για να το ξέρω, ας το πω έτσι. Σκουδές. Δεν επρόκειτο περί άγνοιας της κρισιμότητας της κατάστασης, αλλά περί του πώς η δραματοποίηση της κατάστασης με τον τρόπο που γινότανε δημιουργούσε ασφυκτικούς όρους για τη δική μας πλευρά. Να μας κάνει να συρθούμε δηλαδή σε επιλογές οι οποίες δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνουν, για να μην αδικούμε. Εδώ το λέω, αν και δεν πειράζει να τον αδικήσουμε το συγκεκριμένο. Ωστόσο, ας μην το κάνουμε. Τελειώνω με αυτό, λέγοντας ότι δεν ήταν ομοτέλεια. Δεν ήταν ομοτέλεια η κατάρρευση η ελληνική στον βαθμό που έγινε. Η κρίση ήταν εκεί. Στη κρίση ήμασταν όλοι και την κρίση θα την περνούσαμε. Το να μειωθεί το εισόδημα, το εθνικό εισόδημα 30%, το να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα 40%, το να φτάσουμε σε ανεργία των νέων 65%, δεν ήταν αναγκαίο. Δεν ήταν δηλαδή τα δομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού καπιταλισμού και η παρουσία του στο ευρώ αυτά που φέραν αυτά τα αποτελέσματα. Δεν ήταν. Ήταν πολύ πολιτικότερα ζητήματα, ήταν επιλογές πολιτικές, οι οποίες φέραν τα πράγματα εκεί που τα φέραν. Και ίσως αυτό εξηγεί και το γιατί ο κόσμος εδώ, αντιλαμβανόμενος τα συνείδητα, δεν ξέρω πώς, το ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε, έκανε μια δύναμη της αριστεράς τον αντίπαλο και δεν έδωσε στις ακροδεξιές τον χώρο, ας πούμε, για να αντιδράσουν. Δεν ξέρω, Σοφία, δεν ξέρω τίποτα από χρόνο, πόσο χρόνο έχω. Είσαι στα 25 λεπτά. Ωραία. 3-4 λεπτά και θα το κλείσω. Έχω αρκετά, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, συνεχίζω να πιστεύω, για να μπω λίγο στα τωρινά, στα από εδώ και πέρα, ότι οποιαδήποτε, και όσο περνάει ο καιρός, οποιαδήποτε επιλογή από μια κυβέρνηση αριστεράς, ξανά κάπου κτλ., θα πρέπει να διασφαλίσει μια σειρά από πράγματα που υπόθηκαν προηγούμενα και συμφωνώ εμπολής. Δεν συμφωνούσα τόσο πολύ παλιότερα από τους Στάθη που υπόθηκαν, αλλά νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να βρει τρόπο να επεκταθεί. Διαφορετικά δεν έχει τύχει. Συνεχίζω να το πιστεύω. Δεν πιστεύω καθόλου σε ιδέες ανταγωνιστικών, εθνοκρατικών ανασυγκροτήσεων, κτλ. Αυτές οι ιδέες είναι αναξιόπιστες κατά τη γνώμη μου, ειδικά στην περίοδο που ζούμε και με τον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα. Και μάλιστα πιστεύω ότι οποιαδήποτε, και δεν είναι σύνθημα αυτό, οποιαδήποτε αληθοφανής δυνατότητα να γίνει κάτι σε μια κατεύθυνση φιλολαϊκή, να πω το λιγότερο ας πούμε, είναι να συνδέεται με κάποιον τρόπο και με αρκετή σαφήνεια με αυτό που λέμε σοσιαλιστική προοπτική. Είμαστε μακριά από αυτό, αλλά είναι ρεαλιστικό να το λες παρόλα αυτά, παρόλο που είσαι πολύ μακριά από αυτό, γιατί τίποτα άλλο δεν είναι ρεαλιστικό. Δεν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα προοδευτικών λύσεων, να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιεί
το παλιό μας κόμμα όλο και περισσότερο, χωρίς κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται. Γιατί, κοιτάξτε σήμερα, ας πούμε, γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση για το αν έχουμε αλλαγή παραδείγματος, αν ο Μπαϊντενισμός, ας πούμε, είναι κάτι άλλο, είπα προηγούμενα, αν το Ταμείο Ανάκαμψης δείχνει κάτι διαφορετικό κτλ. Δεν το πιστεύω. Είναι προφανές ότι η τεράστια κρατική παρέμβαση που έγινε τα τελευταία χρόνια ήταν αναγκαία, γιατί θα κατέρεε το σύμπαν. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μαζευτεί αυτό το πράγμα με, με την αρρώστια, αν δεν είχαμε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Βεβαίως θα έχουμε μεγάλες κρατικές παρεμβάσεις, αμερικάνικες κατεξοχήν, γιατί υπάρχει εκεί έξω μια σύγκρουση, η Κίνα, όλο αυτό που παίζει, το οποίο απαιτεί μεγάλες κρατικές παρεμβάσεις. Αλλά αν θυμηθείτε τι έλεγε ο Biden πριν από 10 μήνες και τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, και είναι πρόσχημα η γερουσία και οι ψηφοφορίες κτλ. Ο Biden τον Απρίλιο απευθύνονταν στον Αμερικανικό λαό, όχι στον Αμερικανικό λαό, λέγοντας working class, σε αυτούς απευθύνονταν. Λέγοντας ότι αυτοί χτίσαν τη χώρα. Λέγοντας ότι το δημόσιο είναι στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε μόνο για την καινοτομία. Κοιτάξτε την NASA. Όλα από εκεί ήρθαν κτλ. Και σήμερα είναι εκεί που είναι το πράγμα, παρόλο που συνεχίζεται η αρρώστια και ούτω καθεξής, η επιδημία και ούτω καθεξής. Δεν πιστεύω καθόλου ότι θα πάμε σε αλλαγή παραδείγματος. Πιστεύω ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν θα γυρίσει πίσω, αν δεν αλλάξουν ριζικά οι σχετισμοί σε άλλο, στο κοινωνικό, στο πολιτικό επίπεδο, σε καμία περίπτωση. Δεδομένου μάλιστα ότι οι προβλέψεις δεν είναι καλές για την παγκόσμια οικονομία μετά το 23. Υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις για επανάκαμψη, ας πούμε, της κρίσης στην πραγματικότητα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μετά το 23-24 πάμε πάλι σε ένα είδος ιονή ύφεσης, κοντά στο 1% δηλαδή προβλέπεται. Αν δούμε τους δείκτες χρέος στο Θεό, κυριολεκτικά, επιχειρηματικό χρέος στο Θεό, ζόμπι επιχειρήσεις, πάρα πολλές επενδύσεις στα τάρταρα, η παραγωγικότητα με τίποτα δεν ανατάσσει, δεν φαίνεται ότι τα πράγματα θα ξεφύγουν από την πεπατημένη της άγριας λιτότητας και του άγριου νεοφιλελευθερισμού. Η αριστερά σε άθλια κατάσταση, το 2015 καθοριστικό, πραγματικά καθοριστικό, σε διεθνές επίπεδο για να συμβούν αυτά που συνέβησαν στη συνέχεια. Στο τι θα έπρεπε να γίνει τότε πάντως, εγώ θα πω μια κουβέντα. Μόνο και μόνο, δεν θα αναφερόμουν σε αυτό, μόνο και μόνο, και με δεδομένο ότι δεν έχω καμία αντίρρηση ότι στην πορεία ρήξης που ήταν αναγκαία τότε, το ευρώ θα το βρίσκαμε μπροστά μας και θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε δηλαδή πράγματα. Ωστόσο, κρατάω κάτι από το φοβερό βιβλίο που έβγαλε το Red Marks το καλοκαίρι πέρσι, του Τουσέν, που παρακολουθεί όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχω δει καλύτερο βιβλίο για αυτή την εποχή πραγματικά, τόσο εμπεριστατωμένο, ο οποίος είπε αυτό που πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω κι εγώ. Ότι τότε αυτό που έπρεπε να κάνουμε όλοι μαζί ήταν να αρχίσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα, αυτό το πρόγραμμα, το περιορισμένο, όπως το είχαμε πει. Να αρχίσουμε να το υλοποιούμε. Αν το κάναμε αυτό, τα υπόλοιπα θα έρχονταν ή δεν θα έρχονταν, θα νικούσαμε ή δεν θα νικούσαμε. Είναι σίγουρο πάντως ότι η πρόσκληση και προς τον κόσμο για να κινητοποιηθεί και προς στους ευρωπαϊκούς λαούς κτλ. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει. Δεν έγινε καθόλου. Σήμερα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου δεν μπορούμε να κινηθούμε χωρίς ένα επιθετικό πρόγραμμα διεκδικήσεων από αύξηση μισθών, δημόσια αγαθά, ριζική αναδιανομή εισοδήματος, διαγραφές χρεών, δημόσιες επιχειρήσεις πίσω κτλ. Καμιά άμυνα δεν υπάρχει αμυντικό σύστημα σήμερα. Το πιστεύω πραγματικά. Χρειάζεται ένα επιθετικό πρόγραμμα, όσο και αν φαίνεται υπερφύαλο. Και να πω εδώ ότι το πρόγραμμα αυτό, παρόλο που στις βασικές του γραμμές φαίνεται ένα κεϊνσιανό πρόγραμμα, δεν είναι Κέινς, αλλά είναι Μάρξ. Γιατί όταν σήμερα ζητάς αύξηση των μισθών, δεν ζητάς αύξηση των μισθών για να αυξηθεί η ζήτηση, έτσι ώστε να έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας, ώστε μετά να μειωθεί το δημόσιο χρέος κτλ. Ζητάς αύξηση μισθών για ταξική ενδυνάμωση των ανθρώπων. Γι' αυτό. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στη συνέχεια και από το πού θα πάνε τα πράγματα. Και εγώ θα έλεγα, η αριστερά θα πρέπει να το λέει έτσι.
Όχι να λέει ότι αυτό είναι μια αναπτυξιακή επιλογή. Να λέει ότι το κάνω γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται εισόδημα. Τελεία. Δεν υπάρχουν άλλα που χρειάζονται. Δεδομένου ότι, σταματάω μέσα τώρα εδώ πολύ απότομα γιατί πήγε μακριά, είναι φανερό ότι μπροστά μας έχουμε τεραστίων διαστάσεων διακινδυνεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν χρειάζεται καν ανάλυση. Σε αυτό μπροστά βρισκόμαστε. Άρα, πάρα πολλά πράγματα που έχουν αποκλειστεί από τη συζήτηση θα πρέπει να επανέλθουν. Λέω ένα από αυτά, ας σκεφτούμε ξανά τι σημαίνει διαχείριση τέτοιων πραγμάτων που ζούμε αυτή την εποχή, της κλιματικής κρίσης κτλ., χωρίς ένα είδος κεντρικού σχεδιασμού. Όρος που έχει εξοβελιστεί οριστικά, ολοκληρωτικά από τη συζήτηση επί δεκαετίες. Ναι, δημοκρατικού, με τα Σοβιέτ, με τα συμβούλια κτλ., αλλά τέτοιου πράγματος. Θέλω να πω δηλαδή ότι αγκονάρια της σκέψης και του προγράμματος της αριστεράς διαχρονικά επανακάμπτουν ως τα μόνα αποτελεσματικά εργαλεία πιθανόν για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που είναι κυριολεκτικά στα όρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο. Να προσπαθήσω να βάλω κάποια σημεία, να περιγράψω κάποια σημεία της τοποθέτησής του όπως τα συγκράτησα και εγώ, γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες έχουν διακοπές και στην ηλεκτροδότηση και παρακολουθούν αποσπασματικά. Όλοι έχουμε τα αντίστοιχα προβλήματα. Από αυτά που έχω λοιπόν εγώ κρατήσει είναι ότι περιέγραψε την κεντρική επιλογή το ενιαίο νόμισμα για το κεφάλαιο, τις επιτυχίες του νεοφιλελευθερισμού στην Ελλάδα που έστρωσαν το έδαφος με το προχώρημα μιας σειράς αντιμεταρρυθμίσεων την περίοδο του Σιμίτη. Περιέγραψε επίσης πώς φτάσαμε στην οικονομική κατάρρευση του 2008 και τη μετατόπιση στα κράτη της οικονομικής κρίσης. Την ανάγκη σύνδεσης των δικών μας απαντήσεων με τη σοσιαλιστική προοπτική για να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα από τη δικιά μας τη μεριά. Κάποια καθοριστικά πράγματα για το 2015 και για το τι θα έπρεπε να είχε γίνει τότε, όπως και την ανάγκη για το σήμερα ενός πλαισίου αιτημάτων που χρειάζεται να έχουμε για να μπορούμε να απαντάμε στη συνεχιζόμενη επίθεση. Πριν δώσω το λόγο στον σύντροφο τον Αντώνη, να πω ότι μπορούμε να αρχίσουμε να μεταφέρουμε εδώ στην πλατφόρμα ερωτήματα, αλλά και σχόλια όσων μας παρακολουθούν, για να μπορούν μετά να απαντηθούν είτε από άλλες υποθετήσεις, είτε και από τους τρεις ομιλητές σε ένα δεύτερο γύρο. Και δίνω το λόγο στον σύντροφο τον Αντώνη. Αντώνη, το μικρόφωνο σου. Αντώνη, το μικρόφωνο. Δεν το έχεις ανοίξει. Δεν το έχεις ανοίξει. Με ακούτε τώρα? Τώρα ναι, άνοιξε. Ευχαριστώ τους συνομιλητές. Οφείλω να ερμηνεύσω λίγο μια ταραχή που υπήρχε εδώ στο χώρο, γιατί έχει πλάκα. Στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, σε μια χώρα της Ευρωζώνης και ούτω καθεξής, χιονίζει το χειμώνα και το αποτέλεσμα είναι να εκρήγνεται μια κολόνα της ΔΕΗ, να εξαφανίζεται το ρεύμα και το ίντερνετ. Για ένα διάστημα σας έβλεπα με ένα φακό τα σκοτάδια, ευτυχώς αποκαταστάθηκε και δεν χάνω την υπόλοιπη συζήτηση. Σε σχέση με την αναφορά του Στάθη στο κομβικό 2015, συμφωνώντας απολύτως μαζί του ότι η υποτίμηση της ρήξης με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η καταστροφική αυταπάτη ότι δηλώνοντας πάση θυσία στο ευρώ θα βρισκόταν έντιμος συμβιβασμός του Τσίπρα με τους δανειστές, είναι πολύ κεντρικό σημείο.
Θεωρώ χρήσιμη τη σκέψη επίσης ότι δεν δίστασε μόνο σε αυτό η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν δίστασε μόνο να συγκρουστεί με τους έξω, θέλω να πω. Την ίδια στιγμή, επί πάνω από 6 μήνες, αρνήθηκε να υλοποιήσει το εσωτερικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αρνήθηκε να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, αρνήθηκε τα στοιχειώδη που είχε υποσχεθεί. Τα στοιχειώδη. Να εθνικοποιήσει τις τράπεζες, στοιχειώδες θα μου πείτε. Αυτός ο συνδυασμός των δύο σκέψεων, για μένα ζωγραφίζει το νόημα της παρέμβασής μου. Και το νόημα της παρέμβασής μου είναι ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και των φτωχών, αυτή τη στιγμή το καθήκον της σύγκρουσης με αυτόν τον ογκόλυθο που ζυγίζει πάνω, εννοώ το ευρώ και όλα όσα αυτό συμβολίζει, που ζυγίζει πάνω στη ζωή των ανθρώπων, οφείλουμε να συγκρουστούμε, να συνδέσουμε αυτή τη σύγκρουση με τα άλλα αντιπεριαλιστικά καθήκοντα που ανέφερε ο Στάθης με την αναφορά στη Λατινική Αμερική, που και εδώ στην Ελλάδα έχουν όνομα, Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκη, Λάρισα και ούτω καθεξής, αλλά και με μια σκληρή αντικαπιταλιστική στρατηγική, γιατί μόνο έτσι μπορούμε πράγματι να τα υλοποιήσουμε. Το νόημα της παρέμβασής μου είναι ότι όποιος επιχείρει να τα τεμαχίσει, είναι καταδικασμένος να μην ολοκληρώνει ούτε και το τεμάχιο με το οποίο αποφασίζει να ασχοληθεί. Και άρα το πρώτο μου σημείο, εμένα μου αρέσουν οι επέτειοι. Μόλις βγαίνουμε από την επέτειο των 200 χρόνων από το 1821, μπαίνουμε στην επέτειο στην οποία θα ακούσουμε πάρα πολλά του 1922, φτάνοντας κατευθείαν στο τέλος, στη μικρασιατική καταστροφή δηλαδή, και ξεχνώντας το 19-22, ξεχνώντας δηλαδή τη μικρασιατική εκστρατεία, και είμαστε και 20 χρόνια από το 2002 και την εισαγωγή στο ευρώ. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδρομή που περιγράφουν αυτές οι ημερομηνίες, κατά τη γνώμη μου η ντόπια κυρίαρχη τάξη, η αστική τάξη στην Ελλάδα, ανέπτυξε πραγματικά μια τέχνη. Την τέχνη της σύνδεσης με τις μεγάλες δυνάμεις, με τις υπεριαλιστικές δυνάμεις, την ανάληψη καθηκόντων στην περιοχή που να στηρίζουν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και τη σύνδεση αυτών των προγραμμάτων με δικούς της στόχους, με δικές της επιδιώξεις, με δική της ανάπτυξη. Αυτή τη σχέση, την οποία θα τη βρει κανένας σε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή, αυτή η σχέση δίνει με ένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι οικειοθελής επιλογή. Και δεν είναι, έτσι όπως ισχυρίζονται επί μακρό διάστημα οι θεωρίες της εξάρτησης, μια επιλογή που έχει επιβληθεί στους Έλληνες καπιταλιστές από τους ξένους. Δεύτερον, προφανώς είναι άνηση. Προφανώς σε κάθε τέτοια επιλογή οι Έλληνες καπιταλιστές δεν ελπίζουν ότι θα κερδίσουν τα ίδια ή ανάλογα με το τι θα κερδίσει η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία στο παρελθόν, η Ιταλία και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ταυτόχρονα είναι επιλογή αναπτυξιακή. Αυτή η ανισότητα είναι ταυτόχρονα και συνδυασμένη. Συμμετέχοντας ως εταίροι με πιο περιορισμένα μερίδια στο μεγάλο παιχνίδι που κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις, οι Έλληνες καπιταλιστές βρήκανε τον ταχύτερο δρόμο καπιταλιστικής ανάπτυξης από όλους τους ανταγωνιστές στην περιοχή. Νομίζω ότι αρκετά χρόνια μετά τη μεγάλη συζήτηση του 30, μπορούμε να πούμε ότι ο Κουλιόπουλος έχει δίκιο. Είναι... με ακούτε? Ναι, γιατί σε πάλι... ακούμε. Έχεις... Ναι. Να ανάψω το φακό, γιατί είμαστε χωρίς ρεύμα. Σε ψιλοβλέπουμε κιόλας, εντάξει. Ναι, είμαι σκοτεινός τύπος. Ο Κουλιόπουλος είχε δίκιο. Ο εθνικός καπιταλισμός είναι ο πιο δυναμικός καπιταλισμός στην περιοχή. Προφανώς δεν είναι τόσο δυναμικός όσο ο γερμανικός ή ο γαλλικός ή ο ιταλικός ή ο ισπανικός κτλ. Αλλά είναι πιο δυναμικός από τους άλλους με τους οποίους ξεκίνησε μαζί. Αυτή η κυρίαρχη τάξη πριν από 20 νωρίτερα έκανε πρώτη την επιλογή και πέτυχε να μπει στην ΕΟΚ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνέχεια. Και πριν
από κάτι παραπάνω από 20 χρόνια έκανε σχεδόν ομόφωνα την επιλογή να μπει στην Ευρωζώνη. Οι παλιότεροι θα θυμώνται ίσως τον Ανδρέα τον Παπανδρέου να βαφτίζει ως εθνικό στόχο, συνδέοντάς τον με τα προγράμματα λιτότητας του Σιμίτη, το στόχο του 92. Διότι η πρόβλεψη ήταν ότι το κοινό νόμισμα θα στηνόταν το 1992. Η δεκαετής καθυστέρηση δείχνει και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη όμως τι προϋποθέσεις υπήρχαν για τον νόμισμα. Έπρεπε να συντριβούν πράγματα για να μπορέ... και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα αυτού του βήματος. Έπρεπε να συντριβούν πράγματα για να μπορέσει ο ελληνικός καπιταλισμός να μπει στην Ευρωζώνη. Και επειδή γύρω μαζί μια γενιά που δεν έχει ζήσει πριν από το 2000, να δώσω δύο παραδείγματα τι είναι αυτά τα πράγματα που έπρεπε να συντριβούν. Όταν το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να κάνει την πρώτη μεγάλη αντιδραστική μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού με τον νόμο Γιαννίτση, αυτός ο νόμος συνετρίβει κυριολεκτικά από μια κολοσιαία απεργία και διαδήλωση στην οποία στην ηγεσία της βρισκόταν η Πάσκη με τον Χρήστο Πολυζωγόπουλο. Αυτό το πράγμα, το να μπορεί να αντιδρά το εργατικό κίνημα έτσι, ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε βγει από τη μεταπολίτευση και έπρεπε να συντριβεί. Όλοι οι σύντροφοι γύρω-γύρω νομίζουν ότι οι τράπεζες πάντα έτσι ήταν. Όχι, δεν ήταν πάντα έτσι. Οι ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα ήταν δύο πολύ μικρές τράπεζες, οι οποίες μεγαλώσανε καταπίνοντας μεγάλες δημόσιες τράπεζες. Ήμουν παρόν στη συνέλευση της Ιωνικής, που θα αποφάσιζε για την ιδιωτικοποίηση, όταν μπήκαν οι συνδικαλιστές της ΟΤΟΕ και πήρανε στο κυνήγι τους μετόχους, διαλύοντας τη συνέλευση και εμποδίζοντας να αποφασίζει οτιδήποτε. Τέτοια πράγματα έπρεπε να συντριβούν για να μπούμε στο ευρώ και υπήρξαν σημαντικές επιτυχίες. Αυτό εδώ ο Χρήστος έχει δίκιο. Άρα τρίτο μου σημείο, είναι φανερό ότι το ευρώ είναι κάτι πολύ παραπάνω από νόμισμα. Κατά την νόμη μου, συμφωνώντας με πολλά που έχει πει και έχει γράψει ο Στάθης και για το ρόλο των τραπεζών και τους συσχετισμούς κτλ., το ευρώ είναι κοινωνικοπολιτικό πρόγραμμα. Είναι η εμπέδωση του νεοφιλελευθερισμού. Και εκτός από κοινωνικοπολιτικό πρόγραμμα, είναι μια συντονισμένη συμφωνία όλων των κυρίαρχων τάξεων της Ευρωζώνης ότι θα αγωνιστούν για να το επιβάλλουν. Και εκτός από αυτά τα δύο, είναι και μια τακτική δεσμευμένη με νόρμες, με μετρήσεις, με συνθήκες για το πώς θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στα τελευταία 20 χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, για να το πω με τίτλο, είναι μια επίθεση της κυρίαρχης τάξης σε ευρωπαϊκή κλίμακα με στόχο να κατεδαφίσει τις εργατικές κατακτήσεις του 68 και ακόμα περισσότερο και σε πολιτικό επίπεδο κάποιες κατακτήσεις που ανάγονται στους 45. Αυτό το πράγμα ανατρέπουν μέσα από αυτή τη διαδικασία και δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι έχουν πετύχει πράγματα. Όπως θα πω και παρακάτω, κατά τη γνώμη μου, στη βάση αυτού του πράγματος είναι το ταξικό ζήτημα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία η διαπίστωση ότι εξαπλώνεται σε όλη την ύλη, σε όλο το πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Όταν ο Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην ΕΟΚ, το βασικό επιχείρημά του ως φιωριτούρα ήταν η οριστική σωτηρία της δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανιζόταν σαν λίκνο της δημοκρατίας. Κοιτάξτε τι είναι αυτή τη στιγμή. Έχει απόλυτα δίκιο ο Στάθης που φέρνει το παράδειγμα του 2015 ως μια τρανταχτή κατάργηση της έννοιας της λαϊκής κυριαρχίας, της αποστέρησης από ένα λαό της δυνατότητας να αποφασίσει την κατεύθυνσή του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι μεγάλες στιγμές. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εγώ πραγματικά κουμπώνομαι όταν καταλαβαίνω το επίπεδο καταγραφής, επίβλεψης και άρα δυνατοτήτων οργάνωσης καταστολής που έχουν πετύχει σε κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με αφορμή την πανδημία. Ο συνδυασμός δεδομένων για τον καθέναν από εμάς είναι απίστευτος αυτή τη στιγμή στα χέρια των εργοδοτικών οργανώσεων, των κρατικών μηχανισμών, των διεθνικών οργανισμών και ούτω καθεξής.
Άρα υπάρχει ένα φοβερό ζήτημα δημοκρατίας, το οποίο διωγγώνεται. Υπάρχει ένα φοβερό ζήτημα ρατσισμού. Η Ευρώπη στην αρχή υποτίθεται ότι ήταν απάγιο για να αντιμετωπιστούν ρατσιστικές εξάρσεις που ήταν πιο έντονες σε επίπεδο κρατών. Είμαστε ένας λαός ναυτικός και κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν τα δεκάδες ναυάγια στην παγωμένη θάλασσα του χειμώνα με εκατοντάδες νεκρούς. Είναι τέτοιο έγκλημα, έχει τα αντίστοιχά του στην εποχή του δουλεμπορίου. Μόνο. Και δεν τρέχει τίποτα. Στο Παρίσι, στην έδρα της Γαλλικής Δημοκρατίας, τι συμβαίνει στα προάστια, ο Στάθης σε άλλες αφορμές μου έχει περιγράψει διάφορα για την Ισλαμοφοβία κτλ. Είναι μια απίστευτη κατρακύλα. Ο σεξισμός. Αν ρίξετε μια ματιά στην εξέλιξη της νομοθεσίας, π.χ. για το βιασμό, από την Ισπανία μέχρι την απόπειρα της Σιάρα εδώ, θα δείτε ότι η κατεύθυνση είναι να βελτιωθεί η θέση του λευκού άντρα. Διότι αρκετά υποχώρησε. Και ο μιλιταρισμός. Με κέντρο τη Γαλλία. Στέλνουν τώρα πλοία στη Βαλτική. Όσα βγήκαν στην επιφάνεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, σύντροφοι. Τέταρτο μου σημείο λοιπόν, που είναι το κέντρο αυτού του πράγματος. Η επιλογή του ευρώ ήταν μια επιλογή αναπτυξιακή σε εισαγωγικά για τον ελληνικό καπιταλισμό, με το μόνο τρόπο που ξέρει να κάνει ανάπτυξη ο καπιταλισμός. Αιματηρή. Με στόχο την αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Μπορεί κανένας να το δει εμπειρικά, αυτά που βιώνει ο κόσμος σήμερα. Μπορεί να το δει στα στοιχεία, το ποσοστό των μισθών και των συντάξεων στο ΑΕΠ, πόσο ήταν και πόσο έχει υποχωρήσει και πόσο τη θέση του έχει καταλάβει η αύξηση των κερδών. Θυμηθείτε ότι όταν μπήκε το ευρώ, η υπόσχεση ήταν της σύγκλησης. Ανταυτού, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα 2/3 της εργατικής τάξης, το 1/3 που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό και το 1/3 που αμείβεται κατώτερα από τον κατώτατο μισθό, γιατί δεν έχουν πλήρη απασχόληση, ζει στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα της εικοσαετίας. Δεύτερη πτυχή αυτού του πράγματος, υπήρξαν αλλαγές στον ελληνικό καπιταλισμό και υπήρξαν αλλαγές πολύ σημαντικές. Συμφωνώ, υπάρχει μια έτσι ιδέα αντιμετώπιση που λέει η είσοδος στο ευρώ σήμαινε αποβιομηχάνηση και επιστροφή στο ρόλο του ψωροκώστα μας. Μόνο που κοιτάξτε, δεν ανταποκρίνεται αν δει κανένας τη λίστα των ελληνικών εξαγωγών, των εξαγωγών του ελληνικού καπιταλισμού δηλαδή, θα δει ότι είναι εξαγωγές μιας αναπτυγμένης καπιταλιστικής χώρας. Προϊόντα διέλυσης πετρελαίου, φάρμακα, χημικά και χρώματα, μεταλλικές κατασκευές προορισμένες για τη βιομηχανία και εμπιστευτικά προϊόντα. Εμπιστευτικά προϊόντα σημαίνει όπλα και τμήματα εργαλειομηχανών που προστατεύονται από πατέντες. Αυτά δεν είναι εικόνα μιας χώρας που δεν έχει βιομηχανία. Αυτό που συνέβη είναι ότι πράγματι μια παλιά βιομηχανία, η κλωστοϊφαντουργία, τα ηλεκτρικά, τα αμαξώματα κτλ. Έκλεισε η μετακόμιση. Είναι σωστή η παρατήρηση του Χρήστου για τις υπηρεσίες. Τις υπηρεσίες πρέπει πια να τις αντιμετωπίζουμε σαν παραγωγικό κεφάλαιο. Ο Κιμ Μούντι, ένας Αμερικάνος ιστορικός του εργατικού κινήματος, έγραψε πρόσφατα ότι δεν υπάρχουν σήμερα υπηρεσίες που δεν στηρίζονται σε σκληρά βιομηχανικά προϊόντα. Και δεν υπάρχουν σκληρά βιομηχανικά προϊόντα που να παράγονται χωρίς υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Αυτή είναι η πραγματική βάση. Διότι με την άνοδο των υπηρεσιών στην 20ετία υπήρξαν δυνατότητες αλλαγών στον ελληνικό καπιταλισμό. Αν διασχίσετε την παλιά βιομηχανική περιοχή, είτε στα ενόφυτα,
είτε στον Ασπρόπυργο, θα δείτε κάποια θηριώδη logistics. Έχω χάσει μόνο εγώ τον Αντώνη. Όχι, Σοφία, όχι μόνο εσύ. Τον χάσει. Οκ, άρα να δούμε πώς... Να επικοινωνήσουμε μαζί του, να δούμε τι έχει γίνει. Ωραία, όσο περιμένουμε τους συντρόφους να επικοινωνήσουν με τον Αντώνη, να πω ότι εάν καταφέρουμε να συνδεθούμε ξανά και μέχρι να ολοκληρώσει, προφανώς θα έχουμε να δούμε τι άλλο έχει να πει. Όσοι σύντροφοι και συντρόφισσες συμμετέχουν ή παρακολουθούν την εκδήλωση από την πλατφόρμα, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν και τα δικά τους ερωτήματα ή και τοποθετήσεις πάνω στο θέμα. Θα μεταφερθούν και τα υπόλοιπα ερωτήματα που έχουν σταλθεί και στα άλλα μέσα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον χάσαμε τον Αντώνη οριστικά. Ναι, θα τον βάλω σε ανοιχτή ακρόαση, θα τον πάρω τηλέφωνο για να συνεχίσει έστω τηλεφωνικά. Ναι, ναι, περίμενα. Θα συνεχίσουμε με τον Αντώνη σε ανοιχτή ακρόαση από το τηλέφωνο. Συγγνώμη, αναγκαστικά, λοιπόν, πάρα πολύ συνοπτικά. Όλα αυτά που έλεγα δεν σημαίνουν ότι στο περιβάλλον ή του ελληνικού καπιταλισμού δεν υπάρχουν κρίσεις. Αντίθετα, και το 10 είναι παράδειγμα μιας κρίσης του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Και εδώ θέλει μια ειδική προσοχή. Εντάξει, καλές είναι οι αναλογίες και τα ποσοστά του ΑΕΠ και τα λοιπά. Για παράδειγμα όμως το ιταλικό χρέος που είναι μικρότερο ποσοστό από το ελληνικό είναι 3-3 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αφορά και το μέλλον. Νομίζω ότι είναι
φανερό ότι βαδίζουμε προς μια επόμενη βαθιά βουτιά της κρίσης, πιθανόν από το 23, και κατά τη γνώμη μου είναι φανερό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θωρακίζεται σε σχέση με αυτή την προοπτική και ως προς την οικονομία, αλλά και ως προς τους ανταγωνισμούς, δηλαδή τη σχέση της με την ΗΠΑ, με τη ΣΥΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. Τελευταίο μου σημείο λοιπόν τα καθήκοντα. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα που έχουμε μπροστά μας είναι η ανατροπή του νεοφιλελευθερισμού με άμεσο τρόπο, γιατί αυτή είναι η συγκεκριμένη πολιτική που ασκούν οι καπιταλιστές απέναντι στην εργατική τάξη. Αυτό το καθήκον δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά σε σύγκρουση και ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ. Και αυτή η σύγκρουση και η ρήξη, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί παρά να καθοδηγείται από μια σκληρή αντικαπιταλιστική στρατηγική, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν είναι πιστική ούτε καν για τμήματα της αστικής τάξης μια στρατηγική, ότι αυτό και την ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι μια ταχύτερη ανάπτυξη που μετά να δώσει δυνατότητες αναδιανόμες. Αυτό το βήμα, το βήμα της διεκδίκησης της σοσιαλιστικής απελευθέρωσης είναι κατά τη γνώμη μου υπερόριμο στο αντικειμενικό πεδίο, αλλά πολύ αδύναμο στο υποκειμενικό και εκείνο που πρέπει να συγκεντρώσει με τις προσπάθειες. Έχει δίκιο ο Στάθης και αυτό νομίζω ότι είναι κρίσιμη υπόμνηση. Οι επαναστάσεις ποτέ δεν γίνονται, οι επαναστάσεις δεν είναι πάρτι που κηρύσσεται την ίδια στιγμή. Οι επαναστάσεις γίνονται σε αδύναμους κρίκους, οι οποίοι σπάνε σε εθνικό επίπεδο, ανοίγουν ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα αυτό, είτε παλιότερα, είτε και το 2015, δημιουργεί τη στάση διάδοσης. Ήταν πολύ σημαντική η πιθανότητα διάδοσης μιας ελληνικής αντασίας στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, ακόμα και στην Ιρλανδία το 2015. Και άμα θέλετε, κατά τη γνώμη μου, μια από τις χειρότερες πτυχές της κολοτούμπας του Τσίπρα είναι ότι δυσκόλεψε, για να μην πω ξεδότιασε, μια προοπτική για την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία κτλ. Όποιος υποτιμά το όποιο από τα δύο είναι καταδικασμένο να κάνει χοντραλάθη. Όποιος υποτιμάει δηλαδή ότι οι μεγάλες κοινάνε σε εθνικό επίπεδο καταλήγει σε αφηρημένες ονειροφαντασίες σαν αυτή την περιέγραψη ο Στάθης. Όποιος όμως επίσης υποτιμάει την τάση της διάδοσης καταλήγει να είναι ητοπαθής. Εγώ αντιμετώπισα πολλές φορές το 2015 από τη μεριά της ομάδας του Τσίπρα το δεν γίνεται τίποτα γιατί με ποιον θα πάμε και να κάνουν ότι δεν βλέπουν την Ισπανία και τις δυνατότητες που υπήρχαν εκεί και ούτω καθεξής. Το θέμα μας, και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο δουλεύουμε όλοι, είναι μια αριστερά που να μπορεί σε επίπεδο στρατηγικής και τακτικής να ενοποιήσει όλα αυτά τα καθήκοντα. Ευχαριστώ και με συγχωρείτε για τα τεχνικά προβλήματα. Ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ο Αντώνης θα παραμείνει στη γραμμή τηλεφωνικά. Όπως είπα και πριν, όσοι σύντροφοι και συντρόφισσες παρακολουθούν τη συζήτηση από την πλατφόρμα μπορούν να ζητήσουν το λόγο για τοποθετήσεις ή για ερωτήσεις. Να μεταφέρω εγώ κάποια σχόλια και ερωτήσεις που έχουν σταλθεί στην πλατφόρμα για όσους παρακολουθούν από άλλα μέσα. Ένα σχόλιο, ερώτημα είναι, όταν ακούνε τη λέξη διαγραφή επαχθούς και επονίδης του χρέους, τους πιάνει τρέμουλο. Κάποια απάντηση γι' αυτό σήμερα. Ένα δεύτερο ερώτημα λέει τα εξής. Αναφέρθηκε και ο Στάθης στο παράδειγμα της αριστεράς της Λατινικής Αμερικής σχετικά με το ταυτόχρονο της ανατροπής. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες ανατροπής από τη μεριά του κινήματος και της αριστεράς, αν έχουμε κορύφωση σε μια χώρα όπως ήταν η Ελλάδα του 2015, θα μπορούσε αυτό να δημιουργήσει συνολικότερη αντίστοιχη κατάσταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τρίτο ερώτημα λέει τα εξής. Αναφέρθηκε ο Χρήστος Λάσκος στο ότι φόρτωσαν την κρίση στο κράτος 10 χρόνια μετά την προηγούμενη κρίση. Έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν μια νέα κρίση αξιοποιώντας και το τι έχουν κάνει και όσα έχουν κάνει μέσα στο διάστημα της πανδημίας.
πέρα από το γεγονός ότι μπορούν να αποδώσουν επικοινωνιακά την επερχόμενη κρίση, στην ίδια την πανδημία. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που υπάρχουν. Εάν κάποιος ή κάποια θέλει να τοποθετηθεί ή να ρωτήσει στην πλατφόρμα, μπορεί να είτε και να στείλει κάποια ερωτήματα. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουν έρθει κάποια ερωτήματα ακόμη, να δω και στα άλλα μέσα. Επειδή δεν βλέπω... Α, υπάρχει και ένα τρίτο που στάλθηκε, ένα ακόμη. Δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα οι ομιλητές στη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Είναι υποτίθεται θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντί γι' αυτό, όλα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέπεται σε φρούριο, που συστηματικά αποτρέπει πρόσφυγες να πλησιάσουν και να περάσουν τα σύνορά της. Ποιο είναι το κριτήριο, ελεγχόμενες ροές ανάλογα με τα εργατικά χέρια και τις ανάγκες αυτές? Επειδή έχω αρχίσει να αγχώνομαι κι εγώ αν θα έχουμε και άλλα προβλήματα στις συνδέσεις μας, θα ήθελα όποιος, όποια θέλει το λόγο από όσους παρακολουθούν, να το δηλώσει, αλλιώς να δώσω το λόγο στους τρεις ομιλητές μας για να βάλουν κάποια σημεία για τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί μέχρι τώρα. Άρα μάλλον να περάσουμε με την ίδια σειρά. Που έγιναν τα ερωτήματα, που έγιναν τα ανοίγματα, να περάσουμε και σε ένα σύντομο κύκλο απαντήσεων στις ερωτήσεις. Θα δώσω λοιπόν το λόγο ξανά στον σύντροφο το Στάθη, είτε για σχολιασμό των όσων ακούστηκαν, είτε και για απαντήσεις στα 4 ερωτήματα τα οποία έχω μεταφέρει εγώ. Ναι, Σοφία, ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Είναι όλες ενδιαφέρουσες. Θα αρχίσω από την τελευταία, γιατί μου φαίνεται κρίσιμη πραγματικά για να εκτιμήσουμε τι είναι η Ευρωπαϊκή. Αν μιλάει ο Στάθης, εγώ δεν τον ακούω. Ακούγομαι. Σοφία, ακούγομαι. Εγώ ακούω καλά. Ο Χρήστος με ακούει, δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι ακούνε. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει, τώρα κι εγώ. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, οι βασικές, το ευρωπαϊκό σχέδιο, αν θέλετε, χτίζεται γύρω από τις ονομαζόμενες 4 ελευθερίες, έτσι. Είναι οι ελευθερίες διακίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων, προσώπων και υπηρεσιών. Αυτά βέβαια ισχύουν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται. Και είναι προφανές ότι εδώ η ελευθερία διακίνησης των προσώπων είναι σε άλλο επίπεδο με τις υπόλοιπες τρεις, έτσι. Για τις υπόλοιπες τρεις βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επήγεται να υπογράφει συμφωνίες ελεύθερων ανταλλαγών με μία σειρά από χώρες και βεβαίως γενικά να αποδέχεται
το υπόδειγμα της παγκοσμιοποίησης και τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Για τη διακίνηση των προσώπων, αντίθετα, ακολουθήθηκε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή η άρση, αν θέλετε, των συνόρων στο εσωτερικό της, τα απλοποιώ, έτσι, συνοδεύτηκε με την όρθωση τυχών υλικών, όλο και περισσότερο, αλλά κυρίως άϊλων, που την αποκόβουν από την ελεύθερη ροή που υπήρχε σε ένα βαθμό πριν εξάλλου, ως προς τον υπόλοιπο κόσμο και ειδικά βεβαίως προς τις χώρες του Παγκόσμιου Νότου. Εάν κοιτάξετε, αυτά τα όρατα τείχη πλέον τείνουν να αποκτήσουν και υλική μορφή, έτσι, με τα διάφορα, με τους φράχτες του, εμείς έχουμε το φράχτη του Εύρου, βλέπουμε να πολλαπλασιάζονται αυτοί οι φράχτες γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο δηλαδή, αλλά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουγγαρία και όλα τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως αυτοί οι φραγμοί είναι το σύστημα Σέγγεν που τους επέβαλε, δηλαδή χοντρικά ελευθερία κίνησης στο εσωτερικό, αλλά για να μπεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται πλέον βίζα, έτσι, από όλες τις υπόλοιπες χώρες, η οποία δίνεται πολύ επιλεκτικά και με το σταγονόμετρο ή σε πολύ περιορισμένους αριθμούς σε ό,τι αφορά τις χώρες του Νότου. Εάν κοιτάξετε τις στατιστικές των διάφορων ΜΚΟ και οργανισμών, έτσι, που έχουν ασχοληθεί με το θέμα των θανάτων όσων προσπαθούν να μπουν προεχόμενοι από χώρες του Νότου προφανώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Μεσόγειο γνωστό να έχει μεταβληθεί στο μεγαλύτερο υγρό νεκροταφείο του κόσμου, θα δείτε ότι αυτοί οι αριθμοί στην προ-Σέγγεν εποχή ήταν ασήμαντοι. Και είναι λογικό εξάλλου, γιατί υπήρχαν άλλες διωδοί ή και λιγότεροι έλεγχοι, να το πούμε έτσι, πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή πολλαπλασιάζονται οι απαγορευτικοί φραγμοί, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ειδικό αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαιοποίησης της διαφύλαξης των ονομαζόμενων εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι που ως τέτοιο δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση σε αυτό το βαθμό πριν προχωρήσει σε αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να νομιμοποιείται ιδεολογικά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντίθεση με όσους πίστευαν ότι ήταν ένα βήμα προς, ας το πούμε, μια κοσμοπολιτική και ανθρωπιστική θεώρηση, έτσι, των διεθνών σχέσεων, αντίθετα, οδηγεί σε έναν διαχωρισμό ανάμεσα στον Ευρωπαίο, στους Ευρωπαίους και στους υπόλοιπους, έτσι. Γιατί αν θέλετε, πώς είναι δυνατόν να εξηγήσουμε ότι κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες άτομα, έτσι, και τα καταμετρημένα είναι κλάσμα μόνο των θανάτων που έχουμε, πεθαίνουν προσπαθώντας να φτάσουν στα σύνορα της Ευρώπης μέσα σε μια περίπου όχι μόνο γενική αδιαφορία, αλλά όλο και περισσότερο συνένεση απέναντι σε αυτό. Γιατί βεβαίως αυτές οι ανθρώπινες ζωές μετράνε λιγότερο από τις ευρωπαϊκές ζωές που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έτσι. Όχι μόνο τα γεωγραφικά Ευρώπη, και δεν είναι όλη η Ευρώπη καταρχήν, έτσι, ακόμα και τώρα, αλλά συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά, έτσι, μιλάμε για τη λευκή βεβαίως Ευρώπη, μιλάμε για την Ευρώπη που θεωρεί το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους ως έναν εχθρό, και στις χώρες που ζουν σημαντικοί πληθυσμοί που προέρχονται από τέτοιες χώρες ως εσωτερικό εχθρό και ούτω καθεξής. Άρα, σε αντίθεση με ό,τι λέγεται, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όχι μόνο δεν προχώρησε στην κατεύθυνση της άρσης του ρατσισμού, αντίθετα δημιούργησε ή αποκρυστάλλωσε ή ισχυροποίησε, αν θέλετε, έναν ρατσισμό που βεβαίως προϋπάρχει, δεν είναι τωρινό φαινόμενο το ότι η Ευρώπη θεωρεί τον εαυτό της ως μια ηγεμονική και ανώτερη δύναμη. Προς Θεού, έχουμε ολόκληρες αποικιοκρατικές αυτοκρατορίες οικοδομήθηκαν ξεκινώντας από την Ευρώπη. Αλλά τον αναδιατυπώνει, αν θέλετε, με έναν διαφορετικό τρόπο και επιτρέποντας και σε άλλες χώρες να μπουν μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Π.χ. στην Ελλάδα ή στις χώρες της περιφέρειας. Μόνο που βεβαίως οι χώρες της νότιας περιφέρειας έχουν να πληρώσουν και ένα συγκεκριμένο κόστος. Γι' αυτό, γιατί με τους κανονισμούς του Δουβλίνου γίνονται κυριολεκτικά ανθρώπινες παγίδες για τον. Όσους προσπαθούν ή καταφέρνουν, εν πάση περιπτώσει, υπερπηδώντας τα εμπόδια
να εισέλθουν και βρίσκονται σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες, ουσιαστικά κρατούμενοι στα διάφορα κέντρα τα οποία έχουν δημιουργηθεί πλέον σε όλη την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, για να μην μιλήσουμε βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χτίσει ένα ολόκληρο πλέγμα έξω από τα σύνορά της, ιδιαίτερα στην Αφρική δηλαδή, με σκοπό τη συγκράτηση και την απόθυση όλων των ροών από μέσα. Τώρα, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ μπαίνουμε στο θέμα της άνισης ανάπτυξης, το οποίο χρήζει κάποιας μεγαλύτερης προσοχής. Ένα ασφαλές κριτήριο της άνισης ανάπτυξης, πέρα από τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία έχουν τη σημασία τους βεβαίως, κάτι λένε και αυτά, είναι οι εσωτερικές ροές πληθυσμών. Εάν δείτε, πριν από λίγους μήνες η Monde Diplomatique, το γαλλικό αριστερό έντυπο, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στη δημογραφία των Βαλκανίων στα 20 τελευταία χρόνια. Η περίπτωση της Ελλάδας δεν φαινόταν καθαρά εκεί μέσα, γιατί στην ουσία δεν κάνανε διάκριση ανάμεσα στην πριν το 2010-12 περίοδο και αυτό το οποίο ακολούθησε. Άρα η Ελλάδα φαίνεται να κερδίζει δημογραφικά με τον τρόπο που έχουν περιοδολογήσει το όλο διάστημα. Αυτό που είναι πάντως σαφές είναι ότι μια χώρα σαν τη Ρουμανία έχει χάσει, αν δεν κάνω λάθος, το 1/5 του πληθυσμού της. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για την Κροατία. Τα Βαλκάνια γενικά, και κυρίως αφορούσε τα Βαλκάνια, αδειάζουν γενικά από πληθυσμό, και βεβαίως αυτός ο κόσμος κάπου πάει. Και πάει αλλού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφές δηλαδή ότι η ελευθερία διακίνησης σημαίνει ανταγωνισμός, δημιουργία όρων ανταγωνισμού μεταξύ των εργατικών τάξεων της Ευρώπης, με σαφή επίσης βεβαίως ρατσιστικά αποτελέσματα. Μην αρνούμαστε γενικά, δεν είναι αυτό το οποίο καθυλώνει τους μισθούς. Μην εθελοτυφλούμε όμως να μην βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε συγκεκριμένους τομείς όπου έγινε μαζική προσφυγή στη φθηνότερη εργασία της μετανάστευσης. Το αγγλικό, το βρετανικό μοντέλο πριν το Brexit, σε μεγάλο βαθμό και όχι μόνο βέβαια, στηρίχθηκε σε αυτό. Άλλες χώρες όπως η Γερμανία καλύπτουν τα δημογραφικά της ελλείμματα δι' αυτού του τρόπου και ούτω καθεξής. Δύο ακόμα σημεία. Για το ταυτόχρονο δεν θέλω να... ο Αντώνης πιστεύω ότι έδωσε την απάντηση δηλαδή και συμφωνώ μαζί του απόλυτα στο ζήτημα των διεθνών κρίκων. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο διεθνισμός για να έχει νόημα πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή να δίνει απαντήσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα που θέτει μια στρατηγική ρήξης με το κυρίαρχο μοντέλο και ρήξης σε τελευταία ανάλυση με τον ίδιο τον καπιταλισμό και όχι μόνο με τον νεοφιλελευθερισμό. Επειδή το ταυτόχρονο δεν υπάρχει, αλλά από την άλλη πλευρά, αν κάπου ανοίξει ένα ρήγμα, τότε όντως ανοίγει μια δυνατότητα διεύρυνσης αυτού του ρήγματος και σε άλλες χώρες, το γνωστό ντόμινο για το οποίο πολλοί, και όχι μόνο από το δικό μας στρατόπεδο, το έβλεπαν ως ένα πραγματικό ενδεχόμενο στη συγκυρία του 2015. Επειδή όμως ποτέ δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα τα πράγματα, τότε πρέπει να επεξεργαζόμαστε στρατηγικές οι οποίες εκ των πραγμάτων εμπεριτείουν μέσα τους το στοιχείο της ανάκτησης εργαλείων άσκησης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν τώρα στις συνθήκες του 2015, όταν είχαμε αυτό το πράγμα απέναντί μας, ακόμα και αν υπήρχε ντόμινο σε ορισμένες τουλάχιστον από τις άλλες χώρες, τους άλλους αδύναμους κρίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπήρχε τρόπος αντιμετώπισης αυτού του πράγματος χωρίς ανάκτησης εργαλείων άσκησης εθνικής πολιτικής στο επίπεδο το νομισματικό και της δημοσιονομικής πολιτικής, βεβαίως όχι ως σκοπό καθ' αυτό, αλλά ως εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για μια στρατηγική ρήξης με το κυρίαρχο μοντέλο και υπεράσπισης βεβαίως των συμφερόντων της εργασίας και ευρύτερα των λαϊκών τάξεων. Δεν γίνεται όμως, ξέρετε, το ένα χωρίς το άλλο. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα ερώτημα το οποίο το έθεσε ο Χρήστος και ίσως να τίθεται και ευρύτερα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην εφαρμογή εκτός από ένα-δύο συμβολικά σχεδόν μέτρα, σκέφτομαι για τις 100 δόσεις για παράδειγμα, στους πρώτους 6 μήνες πριν από την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Μα πολύ απλά γιατί υπήρξε η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου. Η συμφωνία της 20 Φεβρουαρίου με υπογραφή Γιάννη Βαρουφάκη, θυμίζω, από την οποία, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έχει γίνει οπαδός της εξόδου τώρα, αυτοκριτική για αυτή τη συμφωνία, πάντως εγώ προσωπικά δεν έχω δει να έχει κάνει.
αυτοί, για να μην τα ρίχνουμε όμως όλα στο βαρουφάκι, δεν ήταν απλά πήγε γιατί αυτό ήθελε. Πήγε γιατί είχε η απόφαση του Ντράγκη να κόψει το βασικό τρόπο χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, είχε δημιουργήσει ένα στραγγαλισμό του τραπεζικού συστήματος και έναν κλειό δηλαδή, ο οποίος όλο και περισσότερο έσφυγε γύρω από την ελληνική κυβέρνηση. Άρα η ΕΚΟΥΤΟΥ εξαπέλυσε την επίθεση ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο αντιμετώπισης και οδηγηθήκαμε στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρης που, όπως θυμόσαστε, δημιουργούσε, προέβλεπε ότι χρειαζόταν προηγούμενη έγκριση των θεσμών απέναντι σε οποιοδήποτε μέτρο έπαιρνε η ελληνική κυβέρνηση. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να υλοποιηθούν τα βασικά σημεία του προγράμματος, του ονομαζόμενου προγράμματος της Θεσσαλονίκης μέσα σε αυτό το επίπεδο. Άρα ρήξη σημαίνει ότι για ένα μεταβατικό και ενδιάμεσο στάδιο αναγκαστικά υπάρχουν στοιχεία ανάκτησης εργαλείων άσκησης πολιτικής μέσα σε εθνικό επίπεδο και βεβαίως αυτό σημαίνει και αποκατάσταση μιας βία πληγήσας λαϊκής κυριαρχίας μέσα στα πλαίσια των μνημονίων. Κάτι τελευταίο τώρα για την, και τελειώνω με αυτό, για το θέμα της, των αιτίων, αν θέλετε, που οδηγηθήκαμε εκεί στο 2010. Δεν είναι μόνο ακαδημαϊκό, πιστεύω, το ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, ο καπιταλισμός και η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι έτσι άνηση και συνδυασμένη, έτσι, με τη γνωστή διατύπωση του Τρότσκι. Και τα δύο ισχύουν. Έτσι. Ο ελληνικός καπιταλισμός προφανώς δεν είναι ο καπιταλισμός μιας υπανάπτυκτης χώρας. Προφανώς είναι εξωπραγματικές οι θεωρίες τη δεκαετία του 70 που τον έβαζαν στην ίδια μοίρα με χώρες του παγκόσμιου νότου, για παράδειγμα. Προφανώς όμως δεν είναι και ο καπιταλισμός των χωρών του Ευρωπαϊκού Κέντρου. Όντως είχε ένα δυναμισμό εκείνη την περίοδο. Όλα όσα είπε ο Χρήστος είναι απολύτως σωστά βεβαίως και τεκμηριωμένα εξάλλου με συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχει όμως και πολύ απλά η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δηλαδή όντως αυτός ο καπιταλισμός αναπτύχθηκε πάνω σε βάσεις που εν μέρη σε μεγάλο βαθμό ήταν σαφές. Είχε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Θυμίζω εδώ ότι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας είναι κάτι το οποίο συγκρίνεται σχετικά και το ίδιο ισχύει και για το εργατικό κόστος που είναι βασικό στοιχείο. Η πρώτη εργατική τάξη της Ευρώπης που πλήρωσε τα σπασμένα του ευρώ δεν ήταν καν η ελληνική. Ήταν η γερμανική. Βεβαίως η γερμανική μισθή είναι πολύ υψηλότερη σε απόλυτες τιμές και σε αγοραστική δύναμη στο εσωτερικό της χώρας από τους ελληνικούς μισθούς. Πλην όμως η ονομαστική μισθή της Γερμανίας καθυλώθηκαν και ο γερμανικός πληθωρισμός παρέμενε σαφώς μικρότερος σε όλη την πρώτη δεκαετία του ευρώ, σε σύγκριση με ορισμένες άλλες χώρες, π.χ. την Ελλάδα και άλλες χώρες που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό και είχαν και μεγαλύτερη αύξηση των ονομαστικών μισθών. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα πάρα πολύ συγκεκριμένα? Το ξέρει ο καθένας ο οποίος ταξίδεψε στην Ευρώπη το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας, έτσι. Πολύ απλά, σας λέω μια συγκεκριμένη εμπειρία. Έφτασα στο κέντρο του Βερολίνου, το οποίο για κάποιο διάστημα, για κάποιους λόγους πήγαινα συχνά, να πληρώνω τον καφέ πιο ακριβά από ότι το καφενείο της γειτονιάς μου στο νέο ψυχικό στην Ελλάδα, στο οποίο σύχνασα από τότε που ήμουν μαθητής. Έτσι. Αυτό είναι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και αυτό δημιούργησε και μια συγκεκριμένη δομή της ελληνικής οικονομίας, έτσι, όπου κλάδι, παρόλο που υπάρχει ένας βιομηχανικός κλάδος στην Ελλάδα που δεν είναι ασήμαντος και με σημερινά δεδομένα μάλιστα η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ελληνικό ΑΕΠ είναι π.χ. μεγαλύτερη από ό,τι της Γαλλίας. Ισχύει αυτό. Παρ' όλα αυτά, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα τεράστιο ρόλο παίζει ο τομέας των κατασκευών και της οικοδομής, τεράστιο ρόλο παίζει ο τομέας του τουρισμού που εξαρτάται από μία σειρά από παράγοντες, δηλαδή γενικά τομείς οι οποίοι δεν παίζουν ακριβώς με τους ίδιους όρους στον εντατικοποιημένο ενδοκεφαλαιακό ανταγωνισμό που επιβάλλει το ευρωπαϊκό πλαίσιο και συγκεκριμένα το ενιαίο νόμισμα έτσι όπως υπάρχει. Καταλήξαμε λοιπόν το 2010 σε μια χώρα που είχε μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, αυτό ήταν το βασικό, και στο εμπορικό ισοζύγιο βεβαίως και στο ισοζύγιο πληρωμών,
είχε ένα άνοιγμα μεγάλο, όχι τόσο στο ιδιωτικό χρέος, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό στο δημόσιο, γιατί είναι γνωστά τα προβλήματα του δημόσιου κράτους. Και η Ελλάδα βρέθηκε τότε αντιμέτωπη, όχι απέναντι σε μια ιδιαίτερη εκδικητικότητα απέναντι των Ευρωπαίων, απέναντι στην Ελλάδα, αλλά σε κάτι που είναι δομικό με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί το ενιαίο νόμισμα. Έτσι, είναι αυτό που ο Γερμανός κοινωνιολόγος Wolfgang Streck ονόμασε το πέρασμα από το κοινωνικό κράτος στο κράτος που είναι υπό την κυριαρχία του χρέους, δηλαδή όπου η ικανότητα αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους από τα κράτη κρίνεται από τις αγορές. Έτσι, πάρα πολύ απλά. Και οι αγορές, ως γνωστόν, αυτό το οποίο κοιτάνε είναι τα βασικά στοιχεία του κατά πόσο οι χώρες ακολουθούν τα κριτήρια της δημοσιονομικής και γενικότερης ορθοδοξίας. Και η Ελλάδα απέκλεινε από αυτά τα στοιχεία τη συγκεκριμένη συγκυρία, γι' αυτό και τιμωρήθηκε. Όπως θα τιμωρείται και οποιαδήποτε χώρα είχε ταυτόχρονα δημοσιονομικά ελλείμματα και υψηλό δημόσιο χρέος, και βεβαίως έπαιξαν ρόλο πολιτικά, αν θέλετε, η εικόνα ότι οι Έλληνες είναι ίσως πιο ανυπάκοοι από άλλους και χρειάζονταν, εν πάση περιπτώσει, ένα γερό μάθημα το οποίο θα χρησιμεύεται και ως υπόδειγμα εκπειθάρχησης σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Υπήρχε βεβαίως αυτό το πολιτικό στοιχείο, είναι αναμφισβήτητο, δεν θα μπορούσε όμως να είχε γίνει εάν δεν υπήρχε συγκεκριμένα αυτή η αδυναμία, αν θέλετε, του ελληνικού καπιταλισμού, που απορρέει από την άνηση και συνδυασμένη ανάπτυξη μέσα στους συγκεκριμένους αυτούς όρους. Και η αδυναμία προφανώς αυτή όχι μόνο παραμένει, αλλά και έχει ενταθεί, παρόλο που έχουν κλείσει βέβαια μετά από την τεράστια βουτιά της οικονομίας τα ελλείμματα τα οποία υπήρχαν πριν. Αυτές οι δομικές όμως αδυναμίες παραμένουν, και τώρα με το COVID δηλαδή διαπίστωσα, και κάτι μας λέει αυτό, έτσι, όταν είδαμε ότι παγώνει η παγκόσμια τουριστική αγορά, ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ που εκπροσωπεί ο τουρισμός. Έτσι, μόνο η Ταϊλάνδη και κάποια μικροσκοπικά κρατήδια του τύπου Μπαρμπάντος ή Σεϊχέλες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά, αλλά με κάπου πάνω από 20% του ΑΕΠ να προέρχεται μόνο από τον τουριστικό τομέα, η Ελλάδα είναι δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ταϊλάνδη. Κάτι λέει και αυτό, έτσι, σε ό,τι αφορά τη θέση του ελληνικού καπιταλισμού διεθνώς. Δεν δημιουργήθηκε βέβαια αυτό το πράγμα, δεν ξεκίνησε από τα μνημόνια, προϋπήρχε, αλλά εντάθηκε με τα μνημόνια, γιατί είναι από τους λίγους τομείς όπου η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, παίζοντας και σε μια σειρά από άλλους παράγοντες, εξωοικονομικούς αν θέλετε, μπορεί να ανταποκρίνεται. Αυτά. Ευχαριστούμε το Στάθη. Να δώσω γρήγορα το λόγο στο Χρήστο το Λάσκο. Θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχολιασμό σε δύο από τις ερωτήσεις που γίνανε, γιατί στη μία, αυτή που αφορά τις ελευθερίες διακίνησης και τα λοιπά, εκτεταμένα αναφέρθηκε ο Στάθης και το κάλυψε εντελώς στο πλαίσιο της συζήτησης, δεν έχω να προσθέσω τίποτα δηλαδή απολύτως. Να πω ένα που με ονοματίζει αυτό που αναφέρεται στο φόρτος αντικρίσης στο κράτος κτλ. Αυτό που εννοούσα, δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι από το παρακάτω προκύπτει, είναι ότι θεωρώντας πως η κατάρρευση της Ελλάδας, θα το ξαναπώ, έπαιξε σε πολύ μεγάλο βαθμό έπαιξε ρόλο πολιτική παράγοντες, ισχυρίστηκα ότι είχαν την τεράστια ευκαιρία να πούν ότι υπεύθυνο για την κρίση είναι το κράτος. Και η Ελλάδα είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτού του πράγματος. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, το ξαναλέω, χωρίς να διαφωνώ με κάποια από αυτά που έβαλε ο Στάθης προηγούμενα, με κάποια άλλα λίγο αποκλίνω ή αρκετά, πιστεύω ότι ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο. Σε αυτό αναφέρομαι. Τώρα, αν έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν μια νέα κρίση, αξιοποιώντας τι έχουν κάνει μέσα στο διάστημα της πανδημίας, δεν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Πάρα πολλά στοιχεία δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό ένα επεισόδιο. Να πω το απλό παράδειγμα, που είναι σχεδόν δημοσιογραφικού τύπου με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση αυτή την περίοδο, φαίνεται ότι θα αυξηθούν τα επιτόκια. Αν αυξηθούν τα επιτόκια
τα κεντρικά επιτόκια δηλαδή, από τις κεντρικές τράπεζες, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, για τον πολύ απλό λόγο ότι ένα μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού χρέους θα γίνει άμεσα θα πάψει να έχει τη δυνατότητα να ικανοποιείται. Αυτό το συζητάνε πολλοί κόσμος, γι' αυτό και αποτρέπονται από το να κάνουν μια τέτοια κίνηση οι κεντρικές τράπεζες, αλλά ο πληθωρισμός ο οποίος επιμένει νομίζω ότι κάνει σχεδόν φορσέ μια τέτοια κίνηση. Ένα στοιχείο δίνω μόνο. Λέω λοιπόν ότι, και υπάρχουν και πολλοί άλλοι δείκτες οι οποίοι δείχνουν αντίστοιχα πράγματα, δεν έχουν κάνει άλλωστε μια τέτοια τομή ισχυρίστηκα προηγούμενα που να τους δίνει τη δυνατότητα για ένα άλλο παράδειγμα που θα μπορούσε να σημαίνει και υπέρβαση, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που δεν μπορεί να γίνει, είναι αυτόνομη κουβέντα και πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει να γίνει ξεχωριστά. Ποια είναι δηλαδή η πιθανότητα μιας νέας κρίσης, για ποιους λόγους και τα τέτοια. Τώρα, σε σχέση με μια άλλη ερώτηση, αν θα μπορούσε, ξεκινώντας από αυτά που υποστάθησε για τη Λατινική Αμερική, κάποιος σύντροφος, συντρόφισσα, σε σχέση με το ταυτόχρονο κτλ. Αν θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες ανατροπής, αν έχουμε κορύφωση σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, νομίζω και οι τρεις σε αυτό, με τον τρόπο που τοποθετηθήκαμε, λέμε ναι, αυτό είναι το μόνο που θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε κάτι να γίνει σε 17 χώρες ταυτοχρόνως, δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά η μία πίσω από την άλλη σχετικά γρήγορα έχουν συμβεί. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, δεν έχει πλήρη αντιστοιχία, αλλά ξέρω εγώ, επειδή έχουν υπάρξει παγκόσμιες περιπτώσεις, ας πούμε, εξεγέρσεων που δεν φτάσαν στο όριο της επανάστασης, της κατάκτησης εξουσίας πιθανών. Αλλά συνέβησαν από το 1848 μέχρι το 1968 κτλ. Που δείχνουν ότι είναι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κινούνται τα πράγματα. Πάντως, επειδή αυτή η ιστορία με το ταυτόχρονο της ανατροπής αποδίδεται συνήθως σε αυτούς που είναι ενάντια στην επιλογή του νομίσματος, μιλάμε τους παλιούς όρους της αντιπαράθεσης, ας πούμε, νομίζω ότι αδικείται η θέση αυτή. Κανένας δεν πίστευε ότι ταυτόχρονα θα γίνει, η ιδέα ήταν περίπου ίδια. Το ζήτημα είναι, και σε αυτό θέλω να σταθώ λίγο μια και το έθεσε τώρα ο Στάθης, ότι δεν εκκίνησε ποτέ αυτή η διαδικασία. Δεν ήταν το θέμα αν ο πρώτος αναβαθμός είναι αυτό ή το δεύτερο ή το τρίτο. Όταν είπα εγώ ότι ας ξεκινούσαμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα και θα φτάναμε σε τέτοια σημεία αναγκαστικά, αλλά πιο μπροστά προηγούταν ελέγχη κεφαλαίων, προσπάθειες παράλληλων νομισμάτων κτλ. Κτλ. Που ούτε οργανώθηκαν, ούτε υπήρξαν, ούτε μπήκαν στο τραπέζι ποτέ. Κάτι ο Γκαλμπρέιθ είπε ότι είχε φτιάξει σε μια επιτροπή, τίποτα άλλο. Εμείς ήμασταν πολιτικές γραμματείες, τα λοιπά, δεν ήξερε κανένας τι γινόταν. Είναι δεικτικό για το πόσο το έλλειμμα δημοκρατίας, το ίδιο αυτό το εγχείρημα, ήταν εξαιρετικά προβληματικό, έδειχνε ότι δεν μπορούσε να πάει. Αυτό από μόνο ισχυρίζομαι. Λέω όμως το εξής, ότι στην πορεία τη συγκεκριμένη δεν είναι στάθη ακριβώς έτσι τα πράγματα, με ποια έννοια. Η κάνουλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν έκλεισε 4 Φεβρουαρίου από την αρχή. Τελεία. Δεν παίρνει. Αυτό σε λογικούς αριστερούς ανθρώπους θα σημαίνει ότι δεν θα πάρετε και τίποτα άλλο. Ισχυρίζομαι εγώ. Πέρα από το πόσο αριστερός ή πόσο δεξιός ήταν κάποιος. Ότι δηλαδή θα σας πάω έτσι καροτσάκι μέχρι να σας εξαντλήσω. Δεν πήραμε χρήματα με την επιλογή της 23 Φεβρουαρίου. Φράγκο, τίποτα απολύτως. Τρώγανε τα αποδεματικά. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Μέχρι που εξαντλήθηκαν οριστικά και έμεινες στο καναβάτσο. Αυτό το λέω. Γιατί στην πρώτη τοποθέτηση είπες ότι εκεί που είχαν φτάσει τα πράγματα, όντως ο Τσίπρας έχει δίκιο ότι δεν είχε άλλη δυνατότητα. Ισχυρίζομαι ότι και την τελευταία στιγμή είχε άλλη δυνατότητα. Πολιτικά είχε άλλη δυνατότητα. Δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά από αυτό. Βεβαίως χρειάζονται όροι αν φτάσει στη ρήξη για να κρατηθεί τα πόδια σου μέχρι ότου. Απαραίτητο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βεβαίως ήταν μια βλακώδης διαδικασία, να μην πω χειρότερα πράγματα, το εξάμεινο και ο τρόπος που έγινε η διαχείριση, αλλά και τον Ιούλιο υπήρχε δυνατότητα. Και τον Ιούλιο υπήρχε ακόμη δυνατότητα να πεις όχι
σε αυτή την ιστορία. Ο Βαρουφάκης, πάντως, θα πω κάτι. Δεν ισχύει. Τώρα λέει ότι έκανε λάθος την 20η Φεβρουαρίου. Και μάλιστα ότι το επισήμανε ο Γλέζος και ότι τι καλά που τα είχε δει ο Γλέζος και κανένας άλλος, ενώ βοούσε η συζήτηση εκείνη την περίοδο. Βρήκε μια ευκαιρία δηλαδή να κάνει σκόντο, ας πούμε, στον σύντροφό μας που τον εκλειπώντα πρόσφατα μπροστά στη γυναίκα του, μάλιστα σε συνεδριακή διαδικασία. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας το εξής. Αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα το 2015 και όπως συζητήθηκαν έτσι έστω συνοπτικά τώρα εδώ, είναι πράγματα τα οποία ανοίγουν μια συζήτηση, η οποία έχουν ανοίξει μια συζήτηση η οποία είναι μόλις στην αρχή. Είναι μόλις στην αρχή. Γιατί δεν μπορείς να μην απαντήσεις το ερώτημα για το ποια είναι τα όρια άσκησης αριστερής πολιτικής σήμερα. Πρέπει να τα εντοπίσουμε. Πρέπει να τα συζητήσουμε σοβαρά. Και άρα πώς αυτά τα όρια μπορούν να πάνε παραπέρα. Μπορούν να σπρωχτούν. Γιατί αν το δούμε συγχρονικά τώρα που μιλάμε, είναι ασφυκτικά. Είναι στο όριο του μηδενός, κυριολεκτικά. Και με αυτή την έννοια δυνάμεις τύπου πάμε για το προοδευτικό, πράσινο, κόκκινο, κόκκινο και κάτι τέτοιες ιστορίες, εμφανίζονται πιστικές σε ένα τμήμα του κόσμου. Αυτό το θέμα λοιπόν του ορίου της αριστερής πολιτικής στη σημερινή συνθήκη, κατά τη γνώμη μου, είναι σοβαρότατο τμήμα της συζήτησης που έχουμε. Σοφία, εγώ. Ναι, ναι, ναι. Να ευχαριστήσουμε και τον Χρήστο, παρόλο που κόπηκε κάπως απότομα, και να δώσω το λόγο στον Αντώνη που τον έχουμε ξανά διαδικτυακά. Συγγνώμη, συντρόφισσες και συντροφοί, αυτά τα έμπα-έβγα έχουν εκνευρίσει και εσάς, έχουν εκνευρίσει και εμένα προφανώς. Άρα, πολύ σύντομα, τρία σημεία. Ένα, συμφωνώ με μία από τις παρατηρήσεις του Χρήστου, ότι πρόκειται λίγο για καρικατούρα διεθνισμού αυτό το «και τότε θα ξυπνήσουν όλοι οι λαοί της Ευρώπης ταυτόχρονα και θα κάνουν επανάσταση». Πρακτικά, εγώ τους μόνους που ξέρω που υποστηρίζαν αυτό το ταυτόχρονα ήταν όχι το αριστερό ευρωπαϊκό, το δεξιό ευρωπαϊκό του παλιού συνασπισμού, που έλεγε μόνο μέσα από την Ευρώπη και προωθώντας μεταρρυθμίσεις από τα πάνω προς τα κάτω μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Όλα τα... Ο διεθνισμός δεν έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Ο διεθνισμός είναι συνδεδεμένος με την αντικαπιταλιστική ανατροπή και από αυτή την άποψη ποτέ δεν έλεγε τέτοιες μπούρδες. Η θεωρία του αδύναμου κρίκου είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη διεθνιστική αντιμετώπιση. Να μην ξεχνάμε ότι αυτοί που σπάσανε τον αδύναμο κρίκο στη Ρωσία μέσα στις πιο μεγάλες δυσκολίες, ένα από τα πρώτα καθήκοντα που βάλανε στον εαυτό τους ήταν να φτιάξουν τη διεθνή. Και άρα αγνωστά. Δεύτερο, συμφωνώ απολύτως με το Στάθη στο ζήτημα της ανάκτησης των εργαλείων. Συμφωνώ απολύτως. Έχει σημασία η κατεύθυνση και η πρόθεση προς την οποία σκοπεύει κανείς να ασκήσει τα εργαλεία. Συμφωνώ 100% με το εργαλείο της λαϊκής κυριαρχίας, αυτό είναι στοιχειώδες δημοκρατικό, ακόμα και με το νομισματικό, και το οποίο δεν είναι μόνο νομισματικό, δηλαδή υπήρχαν και άλλοι πόροι οι οποίοι διαφεύγανε και με τους οποίους δεν ασχολήθηκε κανένας να βάλει χέρι όταν έπρεπε το 2015. Άρα ένα κίνημα, ένα πολιτικό κόμμα της αριστεράς, μια κυβέρνηση της αριστεράς με ένα μεταβατικό πρόγραμμα που θέλει να πάει τον κόσμο σε μια κατεύθυνση, έχει όχι μόνο δικαίωμα, έχει υποχρέωση να κάνει αυτά που λέει ο Στάθης. Αυτό όμως είναι τελείως άλλο, με μια διαδεδομένη συζήτηση γύρω τριγύρω, ότι όχι, η ανάκτηση των εργαλείων είναι χρήσιμη για την καπιταλιστική ανάπτυξη, για την ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα. Αυτό που λένε διάφοροι τζιτζιπιόγκοι, κυρίως πρώην Πασόκ,
που έχουν στραφεί σε μια τέτοια αντιευρώ κατεύθυνση, είναι ότι βγαίνοντας από το ευρώ και επιστρέφοντας τη δραχμή, μπορούμε να χτίσουμε έναν ισχυρότερο ελληνικό καπιταλισμό. Και μάλιστα ένας από τους βασικούς του υποστηριχτές, ο Ιγκλέσης, με βιβλίο που έβγαλε πρόσφατα, είπε «Εγώ δεν παίζω, δεν υπάρχει κανένα φιλολαϊκό περιεχόμενο σε αυτό. Ότι αν πάμε να το κάνουμε θα χρειαστεί να συντρίψουμε το λαϊκό εισόδημα». Λάθος κάνει, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν, θέλω να πω, τη διάκριση ποιος και για ποιον συζητάει για αυτή την ανάκτηση και τις προοπτικές. Και τελευταίο, στο ζήτημα του δυναμισμού, υπάρχουν πλευρές που είναι εντυπωσιακά χαμένες σε αυτή τη συζήτηση. Ο σύνδεσμος των Ελλήνων εξαγωγέων, παρουσιάζοντας τα στοιχεία πρόσφατα, έκανε μία παρατήρηση. Ότι αν υπολογιστεί σωστά όπως γίνεται διεθνώς, π.χ. για τον αμερικάνικο καπιταλισμό, τα έσοδα της ναυτιλίας ως έσοδα εξαγωγών, γιατί περί αυτού πρόκειται, τότε ο ελληνικός καπιταλισμός δεν είναι καθόλου ελληματικός. Αυτή τη στιγμή το 22% των τάνκερ που είναι σε κίνηση παγκόσμια είναι στον έλεγχο Ελλήνων εφοπλιστών. Και το 12% των φορτηγών ξηρού φορτίου. Αυτό είναι τεράστιο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα στην ναυτιλία είναι τέταρτη στη διεθνή κατάταξη ως προς τα τάνκερ και τέταρτη ως προς τα φορτιά. Δεν με ενδιαφέρει όμως αυτό, γιατί αυτά μέσα στην εξέλιξη έχουν τα πάνω και τα κάτω. Με ενδιαφέρει ακριβώς το ζήτημα που αναφέρει ο Στάθης, της συνδυασμένης και ανισόμερης δυναμικής του καπιταλισμού. Αυτό, αν δεν το καταλάβει κανένας, κινδυνεύει πάλι σε μια κατεύθυνση. Είχαμε εμπειρίες τέτοιες. Εάν μετράς τους καπιταλισμούς στατικά, η Ελλάδα πράγματι είναι μικρότερης δυναμικής από την Ιταλία, η οποία επίσης είναι μικρότερης από τη Γαλλία, η οποία επίσης είναι μικρότερης από τη Γερμανία, η οποία επίσης είναι μικρότερης από την Αμερική. Δεν έχουμε καπιταλισμό μόνο στην Αμερική. Δεν έχουμε καπιταλισμό μόνο στην Αμερική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πλέον. Δηλαδή, δεν μπορεί η συζήτηση για τη στρατηγική της αριστεράς να γίνεται με τους όρους της συζήτησης του 60, όπου και τότε τα κέντρο-περιφέρεια και αυτά είχαν προβλήματα, αλλά τώρα πια δεν επικοινωνούν με την πραγματικότητα. Συγγνώμη για τη σύγχυση και τον μπέρδεμα, οφείλεται σε πολλά εν πολλής και στο... ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Στάθη και τον Χρήστο και ελπίζω σε επαναλήψεις με καλύτερη τεχνική διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Ήταν μια πλούσια συζήτηση παρόλες τις δυσκολίες που είχαμε. Να σας καληνυχτήσω και εγώ από τη μεριά μου και είναι σίγουρο ότι θα τα πούμε ξανά και με καλύτερες συνθήκες, όπως είπε και ο Χρήστος, χωρίς όλα αυτά που μας επιβάλλει δυστυχώς η πανδημία. Καλό σας βράδυ. Λίτα.